Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές του Λίμπερο 107,4. Είναι εκπομπή All About Aris On Air. Εδώ παρέα με Γιώργο Γκάτο και Κωνσταντίνο Τσίψιο. Α, εξαιρετικά, εξαιρετικά. Και Βασίλη Καβαδία στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 7 σε αυτή την έκτακτη εβδομάδα, καθώς έχουμε διώξει Νίκο Παπαδόπουλο για τις άδειές του και έχουμε καταλάβει το στούντιο του Λίμπερο 107,4 εμείς εδώ τα... οι νεαροί ρεπόρτερ, με πιο νεαρό το Γιώργο Γκάτο εδώ πέρα που είναι γύρω στα 17-18 αυτή την ώρα. Πόσα χρόνια, είσαι τουλάχιστον 3 χρόνια, 20. Ναι, 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 εντάξει, ψυχολογικά ναι. Κανονικά όχι. Λοιπόν, FM και ενώ το μήνυμά σας στο 545-26 για το μοναδικό τρόπο επικοινωνίας σας με την εκπομπή. Ό,τι θέλετε να σχολιάσετε και να ρωτήσετε στο δίωρο της ενημέρωσής σας, της κιτρινόμαυρης ενημέρωσης στα θέματα του Άρη, είσαστε ευπρόζεκτοι να το πράξετε. Πώς ήταν η ημέρα σου, Γιώργο? Νομίζω ότι έχουμε πιάσει την πιο ζεστή μέρα του καλοκαιριού και ήρθαμε εδώ σήμερα το μεσημέρι. Σήμερα είναι η πιο ζεστή μέρα του καλοκαιριού. Έχω την εντύπωση είναι ότι έξω με αυτή την υγρασία που είχε. Λίγο πιο καλά ήταν σήμερα. Πιο καλά σήμερα. Παλευότανε σήμερα. Τι λέτε. Δεν ξέρω, σε σχέση με χθες. Ναι, ναι, κι εγώ, κι εγώ. Το βράδυ μπορεί να έχει 25 βαθμούς συνεχόμενα. Μπορεί να μην έπεσε καθόλου θερμοκρασία αυτές τις μέρες, δεν ξέρω. Εμένα μου ήρθε πολύ πιο έντονο σήμερα. Πού είσαι, στα δηληστήρια, μένεις, πού και έχει τόση ζέστηση? Στην καρδιά της πόλης. Στο κέντρο. Και ξεκινάμε, φίλε, ανάποδα. Αυτά που δεν θέλουν να γίνουν, γίνονται. Εντάξει, το θετικό είναι ότι ο Σούντγκρεν δεν πήγε καν σήμερα στην Αρμενία μαζί με την αποστολή Τσαϊκ, αλλά χάνει 1-0 από το 3. Δεν τα θέλουμε αυτά τώρα. Να κρίνεται πρόκριση και να χρειάζεται να αγωνιστεί το δεύτερο παιχνίδι. Θα καθόμαστε να υποστηρίζουμε και ΑΕΚ στο Χόλμη τώρα και... για να έρθει πιο νωρί ο Σούντγκρεν. Και κόκκινη η ΑΕΚ. Δεύτερη κίτρινη. Να εύχεσαι να μείνει το δεξί μπακ. Δεύτερη κίτρινη σε 13 λεπτά. Να εύχεσαι να μείνει το δεξί μπακ που έφαγε κόκκινη. Κάτσε να. Οχ. Ποιο είναι? Μπορεί και να είναι το δεξί μπακ, θα σε γελάσω αυτή τη στιγμή. Κάνει. Άμα έχει γίνει αυτό, εντάξει, δεν ξέρω. Κάτσε να. Να ανοίξουμε και άλλα site. Καθυλωμένοι. Στο ΑΕΚ 365. Εντάξει, άμα έχει γίνει αυτό που λέμε τώρα. Δεν υπάρχει. Το δεξί μπακ έφαγε. Το δεξί μπακ είναι. Εντάξει. Άμα δεν σε θέλει, ο Δεσόρτη δεν ξέρω τι λέω. Τώρα τι είδου αστείο ήταν αυτό. Πάντως ο τεχνικός διευθυντής της ΑΕΚ πριν από το match δεν θέλησε έτσι να επεκταθεί στο θέμα του Σούντγκρεν και στις αναφορές για τον Σουηδό ποδοσφαιριστή, ο οποίος είναι στο ρόστερ του Άρη, ακόμη δεν είχε σωματωθεί βέβαια με το ρόστερ. Ανέφερε πως ο Ντάνιελ Σούντγκρεν δεν ταξίδεψε στην Αρμενία, αλλά περισσότερα γι' αυτό δεν θέλω να σχολιάσω τώρα, δεν έχουμε πληροφορία γιατί δεν είναι εδώ να παίξει. Τι δηλαδή, ερήμην τους δεν πήγε ο Σούντγκρεν? Όχι, εντάξει τώρα. Κοίτα, δεν μπορείτε να υποχρεώσετε τον παίχτη που θα φύγει κυριολεκτικά σε 9 μέρες από τώρα, δεν μπορείτε να πει παίξε. Εντάξει, είναι και... κανονικά η συμφωνία ήταν μέχρι μετά το τέλος των αποκλειματικών να ενσωματωθεί ο παίχτης, αλλά τώρα δεν θα βάλει σε κίνδυνο, φαντάζομαι, τη συμμετοχή του με τον Άρη. Δηλαδή, πολύ εύκολα μπορεί να πάει να πει και να του πει: μου πονάει το πόδι. Mm-hmm. Μια μέρα πριν φύγει στην Ελλάδα, ξέρω. Μπορεί να πει να κάνει κάτι. Ναι. Δεν ξέρω. Πάντως, ξεκινήσαμε την σημερινή μας εκπομπή. Θα μιλήσουμε για αρκετά πραγματάκια, για δηλώσεις Ιντέγε, για Ερέρα, ο οποίος είναι βοηθός προπονητή πλέον στην Μπέρμιγχαμ. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Γιατί να κάνει. Για ποιο λόγο, δηλαδή, αφού είσαι προπονητής, πάνε προπονητής στην Μπέρμιγχαμ. Πάνε προπονητής σε άλλη ομάδα. Ο συγκεκριμένος προπονητής της Μπέρμιγχαμ και ο Πάκο Ερέρα συνδέονται πίσω στην Ισπανιόλα. Όταν ο Πάκο Ερέρα ήταν τεχνικός διευθυντής στην Ισπανική ομάδα και ο Πεπ Κλοτ ήταν προπονητής της ομάδας νέων. Εντάξει, δεν με πείραξε. Όχι, δεν με πείραξε. Εμένα δεν με πείραξε γενικότερα. Απλά μου έκανε εκείνη την περιέργεια ότι η Μπέρμιγχαμ πλέον δεν είναι μια από τις καλές ομάδες. Είχε αρκετά οικονομικά προβλήματα την περσινή σεζόν, νομίζω. Έχεις ένα καλό, Γιώργο Γκάτο, που θυμάσαι ονόματα. Είναι χρήσιμο εργαλείο αυτό. Τώρα εδώ κάτι Pep Clock. Εγώ το έβαλα, γι' αυτό θυμάμαι. Α, γι' αυτό το θυμάμαι. Λέγω τώρα που τα θυμάται αυτά. Τι είναι αυτό τώρα, τι ασχολείται. Λοιπόν, στις 6 έχουμε για την άφηξη του Λούκα Σάσα στην Θεσσαλονίκη. Ναι, συμβαίνει γι' αυτό. Ο οποίος δεν θα μιλήσει στα μέσα. Θα μεταβεί απευθείας. Φαντάζεσαι να μιλήσει και στα μέσα? Θα έπρεπε κάποιος από τους δύο να πάει 6 ώρες στο αεροδρόμιο. Γι' αυτό καθυλωμένος ήμουν εδώ όταν προέκυψε η είδηση. Θα έχουμε όμως πλούσιο φωτογραφικό υλικό από το allaboutaris.com,
όλα τα θεματάκια θα υπάρχουν και βιντεάκια, θα, θα υπάρξει πλήρης κάλυψη για την άφιξη του τελευταίου μεταγραφικού αποκτήματος, τελευταίου χρονικά μεταγραφικού αποκτήματος του Άρη στην Θεσσαλονίκη. Ο Σάσα. Τελευταίο χρονικά. Να, μπράβο. Χρονικά, αν μπράβο. Ναι, ναι, ναι. Αν άρχισε το χρονικά και ναι, όχι, όχι, το τελευταίο. Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Κάτι ξέρει, λέω, το Ιμπάνιες να βάγισε. Όχι, όχι, όχι. Ειδικά γι' αυτό δεν γνωρίζω να βάγισε ή όχι. Λοιπόν, έχουμε και μπάσκετ. Έχουμε και Σάβα Καμπερίδη, ο οποίος δεν θα συνεχίσει την καριέρα του στον Άρη, στον Αυτοκράτορα. Έχουμε και ενημέρωση για τα διαρκείας. Τι είναι μέρος, για τα καρτελάκια των διαρκείας και τις παραλαβές τους. Γιατί εντάξει, είστε αρκετοί που μας ρωτάτε ότι το έχετε παραγγείλει το διαρκείας σας, το έχετε πληρώσει και ακόμη δεν σας έχει έρθει. Θα υπάρξει ενημέρωση και γι' αυτό στη διάρκεια της εκπομπής. Την επόμενη εβδομάδα ξεκινάει η κυκλοφορία. Όποιος, φυσικά φαντάζομαι θα ενημερωθείτε και από την ΚΑΕ, κάπως πιο επίσημα. Απλά η ενημέρωση που έχουμε είναι την επόμενη εβδομάδα ξεκινάει η διάθεση των καρτών. Και επίσης την επόμενη εβδομάδα να κορυφωθεί και η απόκτηση των διαρκείας. Θα είναι περίπου 10 μέρες πριν τον πρώτο αγώνα τον Ευρωπαϊκό του Άρη. Οπότε ουσιαστικά ξέρεις, θα γίνει τη τελευταία στιγμή σε αυτό το ντου. Γιατί το συνηθίζουμε, δεν μπορώ να πω. Και φυσικά για την υπόθεση οικονόμου, η οποία προέκυψε χθες αργά το βράδυ. Ναι, νομίζω έκανε τις προειδήσεις αυτό το βράδυ. Όχι, δεν είναι. Θα σου εξηγήσω μετά πώς. Ναι, ναι, ναι. Εννοείται ότι δεν έκανε περιορισμό. Γιατί είδα λοιπόν, το όνομά του. Ναι. Το όνομά σου και λέω. Όπα, κάτι γίνεται εδώ. Είδες. Η τίμη εργάτη ενημέρωση, λέω, και μετά τα μεσάνυχτα. Εδώ είναι. Βγάλαμε ένα βράκι χθες το βράδυ. Ο Καμπερίδης που αποχώρησε μετά από 7 χρόνια. Είναι καμπανάκι αυτό. Είναι, ναι, είναι μεγάλο καμπανάκι και μεγάλη απόλυτη. Αλλά θα τα δούμε στην πορεία μετά την πρώτη ώρα. Ναι, λογικά. Ναι, ναι, ναι. Τα μπασκετικά μας. Θα ασχοληθούμε. Εντάξει, απλά έτσι τώρα. Κάνε ένα σχόλιο. Ναι. Αν βλέπεις ότι και ο μέλος του τεχνικού team της ομάδας αποχωρεί μετά από 7 έτη, ένας άνθρωπος που δεν είχε δώσει ποτέ, ξέρεις, κάποιο δικαίωμα, ξέρεις, ήταν και στην δουλειά του καθημερινά και τα λοιπά. Και υπάρχουν και αρκετά λεφτά που, άμα δεις το ρεπορτάζ το οποίο υπογράφει ο Αντώνης Ογκάτζιος, αναφέρει ότι είναι μήνες, ως και διψήφιος αριθμός μηνών. Οπότε καταλαβαίνεις ότι είναι καμπανάκι μεγάλο, έτσι. Το βλέπεις αυτό. Όπως και να το κάνεις, ρε φίλε, κάτι δεν πάει καλά. Και ο Σούλης Μαρκόπουλος ήρθε χθες, αλλά από εκεί και πέρα και αυτός πρέπει να κάνει, ξέρεις, θαύματα. Λοιπόν, θα τα δούμε. Και ο ίδιος αποχαιρέτησε την ομάδα με ένα συγκινητικό αντίο, γιατί έχει αγωνιστεί και στον Άρη ως παίχτης τη χρονιά της Ευρωλίγκα. Ήταν 7 χρόνια, ευχαρίστησε όλους που ήταν προπονητές της ομάδας με τις οποίες συνεργάστηκε μαζί. Και η Καϊάδης τον αποχαιρέτησε λέγοντας ότι είσαι ένας από εμάς. Γίνονται πράγματα, μπορώ να πω εγώ. Γίνονται όμως πραγματάκια. Γιατί αυτά που γίνονται μήπως είναι προς το άδειασμα και όχι το γέμισμα του ρόστερ και του τεχνικού επιτελείου. Ευχόμαστε ότι είναι το γέμισμα. Δεν μπορούμε να φαντάζουμε τον από εδώ. Με εξαίρεση το βιντεάκι της ΚΑΕ για τον Σούλη Μαρκόπουλο και την άφηξη του Σούλη Μαρκόπουλου κατά επέκταση, δεν έχω δει κάτι άλλο. Συνάντηση. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Δηλαδή είναι λίγα τα πράγματα. Λίγη η δράση. Νομίζω ότι αναμένουμε τις επόμενες μέρες συνάντηση των νυν παιχτών της ομάδας με τον Σούλη Μαρκόπουλο. Δεν ξέρω. Πραγματικά είναι πάρα πολύ στο μετέχνιο με αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω πώς να. Θα τα δούμε. Θα τα δούμε την δεύτερη ώρα. Λογικά στο πρώτο ημίωρο της δεύτερης ώρας τα μπασκετικά μας. Θα μιλήσουμε πρώτα για ποδόσφαιρο σίγουρα. Με έτσι και τα χορηγικά πλάνα της ΠΑΕ Άρης και έτσι τις συμφωνίες που είναι ήδη έτοιμες ή θα ολοκληρωθούν μέσα στην χρονιά. Θα μιλήσουμε για τους παίκτες οι οποίοι φτάνουν. Τώρα βλέπω αυτό το για τον Κωνσταντινίδη, βλέπεις. Είναι το θέμα στο λαμπάο του Άρης, γιατί οι παίκτες είχαν ρεπό σήμερα το απόγευμα, κάνανε μόνο την πρώτη προπόνηση. Και ήταν, όπως είναι φυσικό, ήταν ελεύθεροι στην Ολλανδική πόλη. Και βλέπουμε τον Δημήτρη Κωνσταντινίδη που έχει πάει σε ένα μουσείο με κέρινα μειώματα, αν δεν κάνω λάθος. Και είναι φωτογραφία με το Μέση. Βέβαια ο Μέση εδώ. Στο Άμστερνταμ. Εδώ ο Μέση είναι τουλάχιστον 10 χρόνια μικρότερο. Τουλάχιστον. Ναι, ο Κωνσταντινίδης φαίνεται πιο μεγάλο. Ναι, εντάξει, εδώ πρέπει να είναι στα αρχής καρδιάς του. Αλλά εντάξει. Και σχολιάζει η λαζάντα, λέγε ρε δικιά μου. Εντάξει. Το ζουν, εντάξει. Βέβαια, άμα έχει σύνταγμα το Μέση, δεν είσαι καταδικασμένο να πα και πολύ μακριά.
Θα πω εγώ ότι συμφωνώ απίστευτα με αυτό που είπες. Δεν περιμένω να το ακούσω. Είσαι ο μόνος στο Λίμπερο που μπορεί να συμφωνεί λίγο μαζί μου για το Μέση. Γιατί έχουμε πέσει εδώ πέρα σε μπαρτσελονοφολιά. Δυστυχώς. Δυστυχώς. Σε έχουμε πέσει στο Radio Καταλούνια. Δεν ξέρω τι γίνεται. Τι να γίνεται, φίλε. Δεν βλέπεις τι γίνεται γενικότερα. Ευτυχώς εμείς στο All About Tales οι μεταγραφές μας τις προσέχουμε. Και έτσι Γιώργος Μπαϊράμης, Λιβερπουλάκι άρρωστο, έτσι. Παρότι δήλωσε και ελαφρώς ο παδός της Γιουβέντους. Που αυτό το προσπερνάμε έτσι με το που το ακούσαμε. Άλλη χώρα αυτή, δεν σε πειράζει τόσο πολύ. Αλλά... Όχι, ρε φίλε, πάλι η Λίβερπουλ. Τι θα γίνει σε αυτό το site. Κάθε φορά που παίζει η Λίβερπουλ κρυβόμαστε. Νομίζω. Ούτε μισή-μισή. Δύο με. Όχι, δύο-δύο είμαστε τώρα. Τώρα γίναμε τρεις. Και ένας συγκινητικός ρομαντικός οπαδός της Τσέλσι. Ένας και καλός όμως. Δες εδώ φωτογραφίες από ψηλά. Λοιπόν, έχουμε φωτογραφίες και στο All About Aris από την πρωινή προπόνηση των Κιτρινών. Μπορεί και όχι. Τι μπορεί και όχι. Όχι, έχουμε. Κανονικές και σούπερ φωτογραφίες, αεροφωτογραφίες. Αεροφωτογραφίες, πλάνα από την δουλειά. Το περιβόλι το drone που λέει ο χθες αυτός σε κάθε live. Ναι. Τι λέει, γιατί σταμάτησαν, λέει, περιμένουν τον drone να κατέβει από πάνω. Και υπάρχει ένα drone πάντα πάνω τους παίχτες. Φαντάζομαι ότι το εξετάζουν αυτό μετά το τέλος, για να δουν τι πήγε καλά και τι όχι. Να σου πω κάτι. Είναι, θεωρώ ότι είμαστε απαρχαιωμένοι που έχουμε αναγάγει σε ζήτημα και σε είδηση ότι υπάρχει ντρόν εν έτη 2019 σε προπόνηση, σε ομάδα και σε. Πρέπει λίγο να βελτιωθούμε σε αυτό το κομμάτι. Είναι φυσιολογικότατο που υπάρχει ένα ντρόν τουλάχιστον. Είναι πολύ και βγήκαν και επιτέλους τη φετινή χρονιά αεροφωτογραφίες από του Κλέανης Βικελίδης φωτισμένο και με κόσμο. Δηλαδή τόσα χρόνια τι κάναμε. Λοιπόν, τι είχαμε είδηση για Αχιλέα Μπέο. Βλέπω δηλώσεις Μπέο ότι δεν υπάρχει καμία συμφωνία, λέει. Επίσης, στον απόϊχο και της νέας σύνθεσης του Υπουργικού Συμβουλίου της κυβέρνησης, να το πούμε και αυτό. Ποιο απ' όλα. Μια ορκομοσία, είχαμε παραλαβεί παράδοση υπουργείων. Κουστούμάτι 9 Ιουλίου με τρελή ζέστη, ρε φίλε. Έχει εργοντήσιο, εντάξει. Ναι, αλλά στον δρόμο τι κάνουν. Μπαλεύουν. Στον δρόμο, όταν βγαίνεις από την κλιματιζόμενη Mercedes, δεν έχεις κανένα θέμα, Γιώργο Γκάτο. Νιώθεις ένα κύμα εδώ, σε χτυπάει. Εντάξει. Αυτή είναι η μόνη δυσκολία. Κατά τα άλλα, μια χαρά είναι η ζωή ενός υπουργού. Να πούμε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέρριψε τις BMW και τις Mercedes τις πρωθυπουργικές. Κάποιοι κακεντρεχείς σχολίασαν ότι έχει καλύτερη. Δεν υιοθετώ. Και εγώ καθόλου, γιατί. Εντάξει. Λοιπόν, πάντως υπάρχουν αεροφωτογραφίες στο All About Aris με εντυπωσιακά πλάνα από τη δουλειά που γίνονται. Έτσι. Βέβαια, εδώ ακεντράρει τη φωτογραφία. Εντάξει, μια χαρά είναι. Πρέπει να κοπεί ένα κομμάτι, όπως γνωρίζεις πολύ καλά. Α, μπορεί να κόπηκε κιόλας. Γι' αυτό να είναι ακεντράριστη. Άρα το παίρνω πίσω. Πολύ ωραίο, φίλε. Είμαι πραγματικά μέσα στο δάσος, αν το δεις από ψηλά. Ναι. Κυριολεκτικά, πας, ας πούμε, εδώ δύο εβδομάδες μέσα στο δάσος, παίζεις ποδόσφαιρο, κάνεις ένα προπονήσει. Σε θερμοκρασίες κάτω από 20 βαθμούς. 15-20 βαθμούς. Αν δεις το χθες το πρωί τρόμαξε. Τους είδα ότι φοράνε όλοι κάτι ζακετάκια. Με ξέρεις τον Μπάσα. Ναι, αυτοί δεν έχουν θέμα. Ο Μπάσα είναι με κοντομάνικο και κοντομάνικο. Πώς σχολιάζανε τις προάλλες για τον Μπίσεσβαρ που ξεκίνησε να προπονήσει στην Ελλάδα. Ήταν όλοι με κοντομάνικα και ο Μπίσεσβαρ ήταν με μακρύ και φουντωτό μαλλί. Το βλέπεις και είναι ο καθένας, νομίζω. Μα δεν είναι άστο, δε φίλε. Λοιπόν, συνεχίζεται η δουλειά. Και στην Ολλανδία. Οι παίκτες, αν δεν κάνω λάθος, σήμερα είχαν μια ευκαιρία να βρεθούν έτσι στο Άμστερνταμ. Φαντάζομαι πως ναι, γιατί η προπόνηση τελείωσε πάρα πολύ νωρίς το μεσημέρι. Δηλώσεις δεν είχαμε, οπότε δόθηκε το απαιτούμενο ρεπό, γιατί αύριο έχει πάλι διπλή προπόνηση. Ναι, να πούμε ότι υπάρχει ρεπό απογευματινό. Δεν είχαμε... Η σύνδεσή μας με τον Χρήστο Ζαλτίδη θα είναι αμυγός, έτσι, σχολιαστική και όχι. από το αντίστοιχο προπονητική. Από το αντίστοιχο τέτοιο ζωολογικό κήπο του Άμστερνταμ ή όχι, τι λες. Φίλε, δεύτερη φορά 25 ευρώ δεν δίνει κανένας για ζωολογικό κήπο. Δηλαδή ας είμαστε σοβαροί. Και στο Άμστερνταμ όλοι, δηλαδή. Και... ποτέ. Όχι, νομίζω είναι μέσα στους καλύτερους, στους 10 καλύτερους ζωολογικούς κήπους στην Ευρώπη. Εγώ είχα πάει, πού ήταν αυτό, στην Πράγα. Νομίζω στην Πράγα ήταν ένας τέλειος πάλι. Πάλι ήταν πάρα πολύ μεγάλο μέγεθος. Αλλά με πιάσει βροχή και τρέχαμε σαν τα χαζά. Εφταήμερη, ό,τι να είναι. Πήγατε εφταήμερη Τσεχία. Τσεχία. Σλοβακία. Ναι. Δρέσδη και κάπου αλλού, δεν είμαι σίγουρος. Τι σας κάνανε, για ευρωβουλευτές και μετά Βρυξέλλες, για κλείσιμο. Τι, γιατί σας προετοιμάζανε εκεί πέρα στο σχολείο που πήγες. Φαντάζομαι στη Γουμένισσα.
Ναι, ναι, προφανώς. Μία είναι. Θα μας μιλήσεις μετά για τον άθλο που έχετε σχολείο. Φαντάζομαι δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, όλα μαζί. Τι λες, δύο δημοτικά. Γυμνάσιο, λύκειο, τι θέλεις. Ναι. Τι είμαστε. Δηλαδή. Λοιπόν, όλη την ώρα που θα βρισκόμαστε έτσι στο διαφημιστικό διάλειμμα, θέλω να πάρουμε μια πίτσα Mr. Gold. Πεθαίνω. Σικές Μεσολογίου 2 μετά το γήπεδο του ΒΑΟ. Με delivery στο 231-0628-586 από τη 1 το μεσημέρι μέχρι και τη 1 το πρωί. Μας καλύπτει εμάς, Σικές, Νεάπολη, Αμπελόκη, Πολύχνη, Μετέωρα. Θα κάνουν μια κατεβασιά προς τα εδώ να μας φέρουν μια τετράγωνη. Ή τρεις πίτσες κανονικές με 10.50. Νομίζω δύο-τρεις πίτσες τις βγάζουμε άνετα. Με βοήθεια εδώ. Εμείς οι δύο. Βασίλη και Γιώργο. Καλά, ναι. Και με βοήθεια. Τρεις πίτσες για τρία άτομα, τι λες. Είναι μεγάλες φίλε οι πίτσες. Ναι, αλλά είναι τρώμε... 78 εκατοστά. Ναι, αλλά κοίτα πόσο τρώμε. Βλέπεις αυτό. Κοίτα πόσο. Και εσύ σου λέω διαφωνικό. Και εσύ σου λέω σπίτι. Λοιπόν, ας έχω κάνει χειρότερα σωματογύρια. Έχω κάνει κινήσεις και να λέω τώρα εσείς δεν μπορείτε να καταλάβετε τι κάνω, αλλά ναι. Λοιπόν, επίσης, Φτίκας, πλακάκια και είδη υγιεινής με νέες προσφορές σε επιλεγμένα είδη για όλο το καλοκαίρι. Με προϊόντα από τους μεγαλύτερους Ισπανικούς και Ιταλικούς οίκους και με δωρεάν μεταφορά στον χώρο σας. Απόλλωνος 37 με 39 κάτω Τούμπα, πάνω από τον κήπο του Καλού και στο τηλέφωνο 2310-905-503. Θα συμπληρώσουμε τον πρώτο μας ημίωρο της εκπομπής All About Aris On Air. Στέλνετε το μήνυμά σας FM κενό, ό,τι θέλετε να σχολιάσετε στο 54526. Εδώ με Γιώργο Γκάτο παρέα θα τα συζητήσουμε όλα. Επίσης, για όποιον έχει στοιχηματικό ενδιαφέρον, έχουν ξεκινήσει τα παιχνίδια των προκριματικών Champions League. Έχει Αστάνα, ποδοσφαιρομάνα από το Αζερβαϊτζάν και Κλουζ. 1-0 μόλις. Έχω παίξει 69. Πολύ χειρότερα όλο το καλοκαίρι. Αυτά εδώ είναι μπροστά τους. Τελικό Champions League. Και η ΑΕΚ παραμένει πίσω στο σκορ με 1-0 από το 3 και παίζει με 10 παίχτες μετά την κόκκινη του Λάντστρομ. Σύμφωνα με τα live score αυτή τη στιγμή. Γιατί δεν έχουμε τηλεοπτική εικόνα για το παιχνίδι, αν δεν κάνω λάθος. Νομίζω ότι μεταδίδεται κάπου. Δεν μεταδίδεται στο ΑΕΚ TV ή στο Αραράτ. Δεν μπορώ να το πω καν αυτό έτσι. Νομίζω ότι ήρθε η στιγμή να πάμε. Ναι, πάμε να κάνουμε το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Δεύτερο ημίωρο της εκπομπής All About Aris On Air. Εδώ παρέα με Γιώργο Γκάτο στο μικρόφωνο, ο οποίος σε λίγο θα βάλει σε live stream να δει το παιχνίδι της. Τι είπες τώρα, ρε. Τι. Θες να το βάλεις. Καλή, όχι. Όχι. Δεν υπάρχει περίπτωση να δω Αραράτ ΑΕΚ στο Χόλμης. Έχω δει χειρότερο. Και χωρίς Σούντγκρεν κιόλας. Δηλαδή να δω τι. Ναι, να δω τις ανάγκες της ΑΕΚ στα υπόλοιπα παιχνίδια χωρίς το Σούντγκρεν. Δεν υπάρχει αυτό. Έχει πολύ καλούς παίχτες, μπορώ να πω. Έχει, άμα δεις συγκεκριμένες θέσεις. Ξαναλέω, παίζουν Champions League έτσι. Ο Γκοϊτόμ είναι όλο το λεφτά Λινούση που έπαιζε πριν 4-5 χρόνια στον Ολυμπιακό. Ο Δημητριάδης. Είναι μια καλή τριάδα τετράδα παιχτών, έχει ρε παιδί μου. Τώρα αυτός μπορείς να πώς έφαγε κόκκινη σε 13 από τα δύο κίτρινες ρε φίλε. Εντάξει, μπήκε μέσα. Με τι διάθεση μπήκε μέσα, να φάει κόκκινη. Τις έφαγε σε μεγάλη. Σε 13 λεπτά, για να δούμε ευκαιρία για την ΑΕΚ. Για να δούμε για το 1-1. Goal, 1-1. Το κάνει. 1-1. Πανηγυρίζεται έξαλλα νομίζω στο Aris Sports Cafe αυτό το goal. στο Βάμος και στο Νάος. Και στο All About the ΑΕΚ, ξέρω κάπου σε κάποια γωνιά του σύμπαντος. Τι γίνεται εδώ, όπα. In ΑΕΚ. Έχει ηχό. Αν ανοίξω εδώ. Τι έχει ηχό. Όχι, μην αγώνεσαι. Κάτσε να δούμε πώς έφαγε την κόκκινη τώρα αυτός. Α, έχει στιγμιότυπα. Ναι. Λοιπόν, να σας πούμε ότι μας ακούτε και μέσω του Libro 107,4 φυσικά στα RGNA και μέσω e-radio για τους ιντερνετικούς, για αυτούς που θέλουν να είναι ενημερωμένοι για το ρεπορτάζ του Άρη όλη την ώρα και από το εξωτερικό. Ήταν πολύ επικίνδυνο παίξιμο. Αυτός είναι εγκληματίας, δεν είναι. Δεν νομίζω να το ήθελε. Δεν το ήθελε. Δεν νομίζω να το ήθελε. Η δεύτερη κίτρινη τι ήταν. Απλά πήγε στο διευθυντή και τον είπε αντάσταση. Τι είναι η δεύτερη κίτρινη. Αυτή είναι η δεύτερη. Την πρώτη δεν ξέρω αν την έχει, γιατί φαντάζομαι δεν θα έχει τι κίτρινε απλέ. Κάτσε να το πει. Είναι στα. Είναι αυτό που έκανε το πέναλτι κιόλα. Όλα τα έκανε αυτό. Μάλλον η πρώτη θα ήταν το πέναλτι. Έκανε πέναλτι το 3, έφαγε κόκκινη το 13 για χτύπημα. Άτυχο. Άτυχο. Για να επιστρέψουμε στα του Άρη πάλι. Λοιπόν. Μα είναι δυνατόν τώρα. Κάτσε το ξανασκέφτομαι. Είναι δυνατόν να έχει φάει κόκκινη αυτό. Το δεξί μπακ από όλη την ομάδα. Να πούμε λίγο, θέλεις να ασχοληθούμε λίγο με τα φιλικά της ΑΕΛ. Θέλεις. ΑΕΛ Λεμεσού. Μία λέξη για να μην καταλαβαίνουμε. ΑΕΛ όλο μαζί. Η οποία βρίσκεται στη Βουλγαρία στο Πράβετς. Εκεί που
ο αγαπημένος προορισμός του μπασκετικού Άρη για προετοιμασίες. Θυμάμαι προετοιμασίες με Βεζένκοφ, με Μποχορίδη εκείνες τις χρονιές. Και φιλικό με Λουκόιλ Ακαδέμικ. Δεν χαλάει. Ναι, εντάξει, κλασικό αυτό. Άμα πας εκεί τελείωσε, δεν υπάρχει περίπτωση. Νομίζω στη Λουκόιλ θα μας πάρουν φέτος αυτοί να μας πούνε τι είναι, θα κάνουμε ένα φιλικό. Τι γίνεται. Έχει έξω τέτοιο λάβαρα κάπου, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Λοιπόν, εν ώψη της διπλής μάχης με τον Άρη, η κυπριακή ομάδα για τα προκριματικά του Europa League ανακοίνωσε τα φιλικά που θα δώσει επί βουλγαρικού εδάφους. Είναι στον αριθμό 4, αν δεν κάνω λάθος. 4 φιλικά, ναι, σε 10 μέρες. Είδες, αυτοί θα έρθουν πτώμα. Ναι, ή θα έρθουν πτώμα ή θα έρθουν με. Πώς θα έρθουν, δεν γίνεται να δίνεις. Κοίτα τώρα. Έλα. Δίνουνε, ξεκινάνε με Ραντ Βελιγραδίου στις αύριο είναι 10. Ναι. Αύριο στις 6 ώρα έχει φιλικό η LMSU με Ραντ Βελιγραδίου. Ακριβώς, στην εκπομπή πάνω. Ό,τι πρέπει, είναι, ναι. Α, γίνει κανένα θαύμα και να κερδίσει η ΑΕΛ. Μας βλέπω σφιχτά, να ξέρεις. Τι Ραντ. Θα αρχίσει γκρίνια. Στα φιλικά, θα αρχίσει γκρίνια. Και αυτοί κερδίζουν και εμείς δεν κερδίζουμε. Και τι κάνετε. Δεν πειράζουμε. Λοιπόν, ΤΣΣΚΑ Σόφιας στις 17 του μηνός, μία εβδομάδα μετά. Σωστό αυτό. Όχι, όχι. Ο Αλεσάνδρεο Ουκρανίας. Έχουν κάνει τέτοιο. Εντάξει, 16 μετά έστω. 13. Είναι, όχι, απλά έχει γίνει εδώ τέτοιο. Α, δες τα πάνω, ακριβώς, να δεις τη φωτογραφία. Α, νομίζω το βάλαμε 16-17. Καταλάβω το που πήγαμε. Σάββατο 13 του μηνός, λοιπόν, στις 7 η ώρα με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Την Τρίτη 16 του μηνός, την επόμενη εβδομάδα, με την Ολεσάνδρεια Ουκρανίας, στις 6 το απόγευμα. Και το Σάββατο το μεθεπόμενο με την ΣΕΚΤΖΙΑ Ισραήλ στις 20 του μηνός. Χαλάρα, φαντάζομαι. Δεν είναι τους λες και δυνατούς αντιπάλους, απλά. Σάββατο είναι ο αγώνας με τη ΣΕΚ, γιατί Δευτέρα έρχονται Θεσσαλονίκη. Επίσης, να πούμε λίγο στον κόσμο, επειδή το παρατηρώ συχνά ότι όταν βλέπει κάποιος τα φιλικά, ειδικά με τη Φορτούνα Σιρτάρτ, ποια ομάδα είναι αυτή και πού τη βρήκαμε και τέτοια. Να πούμε ότι όλες οι ομάδες, ανάλογα με το που κάνουν την προετοιμασία τους την καλοκαιρινή, βλέπουν ποιες άλλες ομάδες είναι κάπου εκεί κοντά που κάνουν το δικό τους βασικό πρόγραμμα, το βασικό στάδιο προετοιμασίας. Και κρίνουν αναλόγως με ποια ομάδα θα είναι καλό να δώσει ένα φιλικό. Και επίσης, και να λέμε, είναι φιλικά παιχνίδια. Φιλικό θεωρείται ακόμη και το δίτραμα με την ΚΑΠΑ 20. Φαντάζομαι. Παίζει 90 λεπτά, παίζει ένα δίτραμα, παίζει κάτι το οποίο έχει τρέξιμο μέσα και απαιτεί ρυθμό. Οπότε αυτό είναι το χρήσιμο. Εδώ βλέπουμε. Ποιος τι έβαλε. Το 1-1 τσάικ βλέπουμε εδώ. Ναι, κόρνερ και φαλιά. Αυτά, Γιώργο μου, δεν πρέπει να γίνουν θεματάκια. Αυτό αποκλείεται να είναι όμως ο Δημητριάδης που δείχνει. Που γράφει ότι έβαλε τον γκολ. Με τον νόμο το έβαλε. Αυτό αποκλείεται. Ειδικά αυτό δεν είναι σίγουρο. Ναι, δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτά μήπως να πρέπει να γίνουν κάποιο θέμα. Εντάξει, λίγο αργότερα θα γίνουν, φαντάζομαι. Μας ακούει δηλαδή τώρα ο έτερος Γιώργος. Κοίτα, για να γίνουν θέματα αυτά, κάποιο πρέπει να το ανεβάσει. Θα το ελέγξουμε σε λίγο. Ναι, ναι, θα επιπληθεί του θέματος. Ναι, ναι. Δεν άκουσε. Ο Νίκος Πράλης μου λέει, φίλε, λέει, άμα γίνει κάτι και ασχοληθούμε, λέει κάποιος θέλει να ασχοληθεί κάποιος με το σουηδικό πρωτάθλημα, λέει, θα στείλω εσένα, λέει, πρέπει να έχεις δει ΑΕΚ. Ναι, 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 ναι. Πιο πολλοί από αυτούς που δουλεύουν, λέει, ΑΕΚ. Νομίζω και το σουηδικό πρωτάθλημα είναι πολλές φορές χειρότερο από το ελληνικό. Έχει πάρα πολύ δυνατές μάχες σώμα με σώμα. Νομίζω άμα παίξει έχει πάρα πολύ ΑΕΚ Άρης, μπορεί να, σε κανονική, όχι τώρα σε προετοιμασία, σε κανονικά έτσι, πλαίσια, μπορεί να τους βάλουμε 3 γκολ. Έχει πάρα πολύ ποιοτικούς παίχτες. Δεν το πιστεύεις, αλλά είναι πάρα πολύ ποιοτικοί παίχτες εκεί. Είναι πάρα πολύ εργασιομανείς, έτσι, πιο πολύ φυσική κατάσταση κτλ. Έτσι, είναι να το δεις, είναι πολύ, πολύ normal παίχτες. Όπως επίσης πιστεύω ότι αν παίξει, παρόλο που το αγγλικό πρωτάθλημα είναι πολύ καλύτερο από το ελληνικό, αν παίξει ατρόμητος, να μην πω ομάδες που είναι πάνω. Αστέρας Τρίπολης. Αν παίξει Αστέρας Τρίπολης με Fulham. Ο Αστέρας μπορεί να τους κερδίσει. Έχει μεθαύριο ο Ατρόμητος Νότιχαμ Φόρεστ. Αυτό δηλαδή. Ο Ατρόμητος Νότιχαμ Φόρεστ δεν κάνει. Δεν έχει ξεκινήσει καλά η Νότιχαμ Φόρεστ στα φιλικά. Κάτι. Έκανε μεταγραφή Νότιχαμ. Σήμερα από ό,τι είδα. Κάτι προχθές έβλεπα πάλι και ήταν περίεργη αναμέτρηση. Πάλι εδώ βλέπεις ότι φωτογραφίες από το Άμστερνταμ. Ναι, τι ωραία, έτσι. Πριν πάμε στις φωτογραφίες, να αυτή. Κλείσω λίγο το θέμα LMSU. Καθώς ασχολούμαστε γενικότερα τις τελευταίες μέρες με το ρεπορτάζ της κυπριακής ομάδας, παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις και. Δεν μας θέλει. 2-1 για Ραράτ. 2-1 για Ραράτ. Που μιλάς για Ευρώπη. Εντάξει, και με το 2-1 όμως είναι. Ευνοείται να έχει. Εκτός έδρας, εντάξει, έχουμε βάλει εκτός έδρας γκολ. Τώρα το θέμα είναι ξεφύγει. Και παρακολουθώντας έτσι το ρεπορτάζ της ΑΕΛ, το αναφέραμε και χθες για το μέλλον της ΑΕΛ ΜΕΣΟΥ, κυρίως στο ιδιοκτησιακό κομμάτι και στο ΓΣ και στο ΔΣ που είναι να γίνει
και όχι έκτακτη γενική συνέλευση κλπ. Κλπ. Ήταν προγραμματισμένη για μεθαύριο στις 11 του μηνός η τακτική μάλλον γενική συνέλευση και με νέα ανακοίνωση της ΑΕΛ ανακοίνωσε πως το κρίσιμο έτσι ΔΣ που θα γραμματοποιηθεί ένα μήνα. Ναι, μετά το παιχνίδι, δηλαδή. Ακριβώς η επόμενη μέρα από το παιχνίδι με τον Άρη. Εντάξει, η ΑΕΛ είναι σε μια φάση που τα τελευταία 2-3 καλοκαίρια ο πρόεδρος θέλει να πουλήσει. ΑΕΛ δεν ξέρω ποια εννοείς. Εγώ ξέρω μόνο μία ομάδα. Την ΑΕΛ Ποδόσφαιρο Δημόσια Λάμδα Τάο Δέλτα. Αν είναι και αυτό δυνατόν. Εντάξει, γίνονται και αυτά. Αν είναι και αυτό δυνατόν. Πάντως η ΑΕΛ, ας πούμε, τα τελευταία 2-3 χρόνια θέλει να πουλήσει. Είναι λίγο περίεργη η κατάσταση στην Κύπρο. Και με την απουσία οργανωμένων εξαιτίας της κάρτας φιλάθλου, η οποία νομίζω δεν ισχύει στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, αν και κάνουν διαμαρτυρίες συνέχεια στην Κύπρο για αυτόν τον λόγο. Γιατί ουσιαστικά θέλουν κάρτα φιλάθλου για να μπορείς να μπεις μέσα στο γήπεδο. Και είναι η φάση λίγο περίεργη. Απλά τώρα αυτό καταλαβαίνεις πόσο ουσιαστικά ποντάρουν και στο ευρωπαϊκό παιχνίδι, γιατί είναι όπως και να το κάνεις, είναι έξτρα χρήματα. Είναι ένα ποσό που για αυτές τις ομάδες, ας πούμε όπως και ο Άρης, αν με το καλά προκριθεί. Σύν όλα τα τηλεοπτικά και τα εμπορικά και τα γύρω-γύρω και στα εισιτήρια, θα είναι πολύ ικανοποιητικό ποσό για ξεκίνημα χρονιάς, έτσι. Θα τα δώσουν όλα. Δεν υπάρχει φαβορή. 25 Ιουλίου δεν υπάρχει φαβορή. Κακά τα ψέματα. Και δείχνει να υπάρχει αρκετή δίψα για να έχει αρκετό κόσμο το γήπεδο στο πρώτο μάτς. Θα έχει, ναι. Ξεκινήσανε σήμερα τα εισιτήρια, η πώληση των εισιτηρίων. Ναι, αν μπορείς να ενημερώσεις τον κόσμο για τις τιμές, να υπενθυμίσεις και τέτοια, ναι. Αυτό έχει φίλο. Ναι, αλλά. Αλλά. Ναι, αλλά τέτοιο. Χθεσινό θεματάκι. Ναι, σωστό. Γι' αυτό το ανέφερα. Διαρκές βόλεϊ. Ναι, ναι, ναι. Ξεκινάνε. Λοιπόν, να τελειώσουμε λίγο τα ποδοσφαιρικά και θα πούμε και για το βόλεϊ συνέχεια που έχουμε τα διαρκείας. Ξεκίνησαν σήμερα το πρωί η διάθεση των εισιτηρίων τον ευρωπαϊκό αγώνα με την LMSU αλλά και για το φιλικό με τον Αντρόμητο την ερχόμενη Πέμπτη. Εντάξει. Καλό δεν είναι και πιστεύω ότι όποιος μπορεί να πάει από πιο νωρίς για να μην ξεσγίνει ο συναισθησμός τελευταίας στιγμής που θα γίνει όπως κακά τα ψέματα, δεν γίνεται. Δηλαδή κάποιοι που μένουν μακριά και θα έρθουν να πάρουν εισιτήριο τη μέρα του αγώνα. Εγώ θέλω να δω τι θα γίνει με τη θύρα VVIP. Γιατί, τι εννοείς? Που είναι, εντάξει, είναι λίγο πιο τσιμπημένη η τιμή, αλλά είναι μια θύρα έτσι. Στο φιλικό ή στο κανονικό? Στο παιχνίδι, στο κανονικό. Είναι στα 150 εντάξει, ευρώ, αν δεν κάνω λάθος. Δεν αφορά εμένα και εσένα, φαντάζομαι. Ναι, αλλά δεν θες να δεις τι κόσμο θα έχει, τι θα γίνει και αυτά. Εκεί που είναι η VVIP. Ναι, είναι ακριβώς από κάτω από τη δημοσιογραφικά, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Οπότε θα ξέρεις τι γίνεται. Θα κουτσομπολέψει σε κάποια φάση. Δεν γίνεται. Πάντως ετοιμάζεται και το γήπεδο. Ανέβηκε χθες βιντεάκι από το Πανταρτζίδης Group και από το Βαγγέλη Πανταρτζίδη. Προχωράνε έργα. Είναι όλα τρέχουν αυτή τη στιγμή. Είναι και το εμπορικό που έβγαλε ανακοίνωση ΠΑΕ νωρίτερα για το χορηγικό πλάνο. Το οποίο... Και αυτό είναι σωστό. Ναι, δηλαδή δεν είναι μόνο ότι επενδύεις στο αγωνιστικό κομμάτι καθαρά. Έχεις ασχοληθεί φέτος με γήπεδα. Έχεις ασχοληθεί με το χορηγικό αυτό. Προσπαθείς να κάνεις χιλιαδιό. Δεν προσελώνεις μόνο μες στο χορτάρι. Ξέρεις πρέπει να γίνει ο οργανισμός αυτό. Να πιάσει κάποια πρότυπα ευρωπαϊκά. Κάνεις το γήπεδο, κάνεις το βοηθητικό. Θες να μεταφέρεις, να αγοράσεις τα στρέμματα γύρω από το νέο ρίσιο για να γίνει εκεί ένα πλήρες προπονητικό κέντρο. Έτσι. Να πάρεις ακαδημίες εκεί. Να είναι πολύ πιο σύγχρονο. Θέλεις λίγο να πάρουμε 1 με 2 λεπτά να διαβάσουμε την ανακοίνωση σχετικά με το Corporate Partnership 2019-2020. Ναι, ναι. Λοιπόν, να αναφέρουμε λίγο την ανακοίνωση της ΠΑΕ Άρης, η οποία νομίζω το πρωί προέκυψε αυτή. Πρωί μεσημέρι, εντάξει, με 2 η ώρα. Πρωί για αυτούς που ξενυχτάνε. Για να είσαι μέσα. Αν δεν λοιπόν, είχα πάρει, το ισχύει αυτό. Αναλυτικά, η ανακοίνωση της ΠΑΕ Άρης αναφέρει: Η ΠΑΕ Άρης σας παρουσιάζει το χορηγικό πρόγραμμα της νέας αγωνιστικής περίοδου με τίτλο Corporate Partnership 2019-2020. Μετά από μια πετυχημένη αγωνιστική χρονιά με την συμμετοχή της στο Europa League, παρέχουμε στους στρατηγικούς μας συνεργάτες ένα συναρπαστικό, μοναδικό και αποτελεσματικό περιβάλλον marketing. Χτίζουμε τις βάσεις για τη νέα εποχή της ομάδας μας και την εμπορική ανάπτυξη της ΠΑΕ Άρης. Στο χορηγικό πρόγραμμα περιλαμβάνεται ενότητες όπως τα δημογραφικά στοιχεία των φιλάθλων μας, οι εμπορικές συνέργειες που προσφέρει η ΠΑΕ, η επικοινωνία και τα επιχειρηματικά προνόμια που απολαμβάνει ο στρατηγικός συνεργάτης. Τα σημεία διαφημιστικής προβολής στο γήπεδο, καθώς και οι υπηρεσίες φιλοξενίας που προσφέρει η ΠΑΕ Άρης. Δεν παρουσιάζονται συχνά ευκαιρίες σαν κι αυτή. Ακόμα περιμένετε. Together we rise, που είναι το σύνθημα, το σλόγγαν της φετινής σεζόν, όπως πέρσι ήταν το We are back.
Και κλείνοντας, υπάρχει και το mail της εμπορικής διεύθυνσης στο commercial@rfc.com. Ξέρεις τι θα ήθελα να είναι το slogan φέτος? Αν πέρσι ήταν We are back, φέτος να είναι We are back, λέμε. Τι λέτε, γιατί δεν το καταλαβαίνετε? Όχι. Έχουμε μείνει χρόνια πίσω σε αυτά τα επικοινωνιακά. Πρέπει να στραβοστομιάσουμε και λίγο. Εντάξει, επιλέξει. Ημίχρονο στο παιχνίδι της ΑΕΚ, 2-1 έμεινε πίσω. Ο ίδιος που άνοιξε το. Ο Πέτρος που έβαλε γκολ στο 3 έβαλε και 45, δε φίλε. Πώς το λένε, Πέτρος? Πέτρος Αβετισιάν. Τώρα δεν ξέρω πώς. Την Αρμπένιος, το μαρτυρά του επίθετό του. Αυτός μήπως μας έβαλε και κάνα γκολ με την εθνική. Και με Καζαριάν και. Φαντάζεσαι να γίνει εφικέντο. Δεν το αποκλείω. Όλα τα έχουμε δυνατά. Κοίτα, με αυτή την εθνική δεν το αποκλείω εγώ. Γιατί και ήδη ξέρουν ότι δεν παίζουν αυτή τη στιγμή, οπότε δεν θα πω εγώ ότι πάνε καλά σαν ομάδα. Επίσης, να πούμε ότι από χθες είναι στον αέρα τα διαρκείας για το ανδρικό βόλεϊ. Η ομάδα του βόλεϊ, μετά την περσινή πετυχημένη της σεζόν, θέλει φέτος να κάνει το βήμα παραπάνω και να επιστρέψει εκεί που τις αρμόζει. Βέβαια, είναι λίγο ερωτηματικό κατά πόσο αν ανέβεις, επιστρέφεις στην πρώτη κατηγορία ή θα γίνει πάλι καμιά ενδιάμεση ή θα γίνει ερασιτεχνικό το βόλεϊ, γιατί και αυτό συζητιέται για το... Ναι, εννοείται. Άξι, καλά, στην Ελλάδα δεν ξέρεις ούτε για το ποδόσφαιρο, δεν ξέρεις. Εδώ θα ξέρεις για το βόλεϊ. Οριακά φέτος και πέρσι, ναι, ξέραμε πάνω κάτω τι γίνεται με τις ομάδες. Έτσι, πάνω κάτω, εντάξει, ξέραμε. Τώρα, ας πούμε, ουσιαστικά φτάσαμε Φεβρουάριο, Μάρτιο, οπότε φτάσαμε να ξέρουμε αν θα πέσουν 4, αν θα πέσουν 2, αν θα γίνουν playoff και τέτοια. Εντάξει, τώρα δεν είναι σαν το μπάσκετ, που δεν ξέρουμε τι γίνεται. Σήμερα το μεσημέρι βγήκε ο MVP του πρωταθλήματος που τελείωσε πριν ένα μήνα. Που δεν ξέρουμε του χρόνου ποιες θα είναι οι ομάδες. Εντάξει. Και το δεν νομίζω ότι να προχωρήσει αυτό το ερασιτεχνικό σκέλος του βόλεϊ. Ναι, γιατί βλέπεις τις ομάδες ότι. Δεν ξέρεις, εσύ δεν έχω καταλάβει για ποιο λόγο έχουμε στόχο να επιστρέψει στο ερασιτεχνικό κομμάτι το βόλεϊ. Με τι κίνητρο δηλαδή, γιατί να κάνουμε βήμα προς τα πίσω. Δεν είναι, κοίτα, εκτός από. Ναι, εκτός από τον ΠΑΟΚ, τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό. Ο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός που βγάζει τα πολλά χρήματα. Έρχεται ακριβώς ο Παναθηναϊκός μετά τη Δημήτρη Γιανακόπουλου, να πω και τη Δημήτρη Γιανακόπουλου που άρχισε να βάζει και αυτός χρήματα κουζά στραβά. Και κάνει κάποιες μεταγραφές αξιόλογων παιχτών. Και DPG 7000. Και ουσιαστικά αυτή η κατηγορία είναι του ύψου του βάθους. Τώρα αυτό με το τεχνικό δεν νομίζω ότι θα προχωρήσει, γιατί δεν έχει λόγο να προχωρήσει. Απλά πρέπει να βάλεις κάποιους κανόνες. Να αναφέρουμε πως το τμήμα ποδοσφαίρισης ανδρών του ΑΣΥΓΜΑ Άρης έκανε γνωστό ότι από την Δευτέρα, από χθες δηλαδή 8 Ιουλίου 2019, ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας για τη σεζόν 2019-2020. Δευτέρα με Παρασκευή, από τα γραφεία του ΑΣΥΓΜΑ στην Αλκμένης 69, από τις 11 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, και από τα γραφεία του Άρης Βόλεϊ στην Παπαναστασίου 154, από τις 11 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, και το Σάββατο από τις 10 μέχρι τις 2, από τα γραφεία του Άρης Βόλεϊ επίσης στο ίδιο σημείο, θα έχει την ευκαιρία ο κόσμος να προμηθεύεται τα εισιτήρια διαρκείας στα καρτελάκια του. Εκεί τα παίρνουν και αμέσως τα καρτελάκια, είδες. Βόλεϊ. Έτοιμα είναι, πάντα. Οι τιμές στο διαρκείας είναι 20, 50 και 100 ευρώ. Στον δρόμο για την επιστροφή στην Α1 Volley League, σας στέλνουμε κοντά μας. Τα καλύτερα έρχονται. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ το βιντεάκι που ανέβασε πάει άρρωστο μεσημέρι, που είναι ουσιαστικά τι κάνουν οι παίχτες όταν δεν προπονούνται. Και άμα δεις εδώ κάνουν. Έχει πινκ-πονγκ, έχει, ξέρεις, το μασάζ που περπατάνε το πρωί, που ξυπνάνε, που είναι αγωδεξυπνημένοι. Να σου πω κάτι, έχουν βρει την υγεία τους τώρα εκεί πέρα με το πινκ-πονγκ που λείπει ο Κουέστα. Γιατί ο Κουέστα τους είχε πελατιάσει όλους από ό,τι είχα δει στα βίντεο. Δηλαδή, έβλεπες από την απέναντι μεριά πάντα τον εκάστοτε ταλέπορο που έτρεχε, ίδρωνε για να κάνει, και ο Κουέστα ήταν ακίνητος και έκανε με το μπαλάκι τους έκανε πλάκα. Βασίλη, τρομερά βίντεο. Να βλέπεις πινκ-πονγκ. Εδώ δες τι γίνεται, παίζουν ποδοσφαιράκι εδώ μεταξύ. Και εδώ δες, παίζουν δύο άτομα πινκ-πονγκ και δες από κάτω τι κερκίδα δεν έχει. Κοίτα, είναι εδώ οι δύο. Ο Μπάσεν είναι ρόλο διαιτητή από εκεί. Οι υπόλοιποι πανηγυρίζουν, αγκαλιάζονται. Κοίτα εδώ. Σε γκολ έχουν πανηγυρίσει πιο λίγο αυτοί εδώ. Το χαίρετε τώρα που λείπει ο Κουέστα, γιατί σου λέω από την αρχή τα βιντεάκια που βλέπω από την Ολλανδία, ο Κουέστα κάνει πάρτι. Πρέπει να του έχει για πλάκα. Πρέπει να πήγαινε κατηχητικό ο Κουέστα. Λέγοντας για το Κουέστα, πρέπει να επέστρεψε, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, στη Θεσσαλονίκη. Δεν έχουμε νεότερη ενημέρωση για την πορεία τραυματισμού του. Ελπίζουμε ότι δεν είναι κάτι και για αυτόν και για τον Λάρσον. Ναι. Γιατί θα είναι αρκετά μεγάλο πλήγμα, θεωρώ εγώ. Σταδιακά βλέπεις εδώ, ας πούμε, ότι και το γήπεδο βελτιώνεται σε διάφορα πλαίσια. Ωραίο θέμα αυτό, Γιώργο. Ναι, δεν ξέρω ποιανού είναι όμως. Άστο προσωρινά.
Θυμίζουμε σε περίπου λίγα λεπτά αναμένεται η άφιξη του Σάσα στη Θεσσαλονίκη. Του αμυντικού χαφ που θα έρθει ουσιαστικά στη θέση του Μανώλη Σιώπη. Δεν χαλάει το θέμα. Αν ακούει ο Γιώργος Μπαϊράμης, να ξέρει, τίτλος: πάτησε Θεσσαλονίκη ο Σάσα. Όχι. Γιατί βάλαμε το μεσημέρι, πατάει στις 6 Θεσσαλονίκη ο Σάσα. Α, έτσι βάλατε. Τότε. Να ετοιμάζεται το δίθυμο. Έφτασε ο Σάσα. Σάσα μπάστα. Σάσα μπάστα. Γιατί δεν. Με έκανα ζαρδάμ. Εντάξει, εγώ είπα. Κράτησα το αίμα δάκρυα και υδρώτα. Εντάξει, εγώ δεν χαλάνε αυτά. Αυτά δεν θα χαλάσουν. Δεν γίνεται να μην υποθούν φέτο. Δηλαδή είναι. Το είχα το χειρώσει εγώ αυτό. Σαν να φάσει αυτόν τον κόλλινο, ναι, φίλε. Εντάξει. Λοιπόν, είχαμε όπω τονίσαμε και νωρίτερα, έχουμε ρεπό για το απόγευμα για του ποδοσφαιριστέ του Άρη. Κάνουν τι βόλτε του εκεί στο Άμστερνταμ. Δεν πιστεύω να. Όχι, όχι. Δεν σε δω αγριεμένο η Ντέγε. Προπόνηση με το Ρόου. Έλε προπονούνται αυτοί. Είναι. Κοίτα εδώ. Άμα δεν του ήξερε. Είχαμε βροχή γκολ χθε. Στου μπλε με του Ρόου. Ο Χρήστανο έχει κλειδίσει κάμερα. Μάν σε δημοσιογράφου. Ο Χρήστανο πάντα έκανε τέτοια βιντεάκια. Τα πάντα. Δηλαδή και ξέρει πότε να διακόψει. Όποτε κόβει βιντεάκι ο Χρήστανο και παραπονιέσαι ότι α, δεν έχουμε βιντεάκι, τι γίνεται τώρα. Δεν έχει τίποτα κίνδυνο να ξέρετε. Μπορεί να μυρίζεται ότι είναι ανούσιο το παιχνίδι. Επίσης, δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Επίσης, όπως είναι φυσιολογικό, δεν μπορεί να δείξει όλη την προπόνηση. Κάποιες συγκεκριμένες σκέλη, ουσιαστικά εκείνα που λέει ο Σάββας Παντελίδης, δεν κάνει για πολλούς λόγους. Δεν υπάρχουν σε σελίδες στο Facebook αναρτημένα κάπου που συνέβη. Λες να το πάρουν οι συνάδελφοι από την Κύπρο και να έχουμε τέτοιο scouting. Αποκαλύψεις, scouting report. Ούτε κάνανε τέτοιο, δεν θέλανε. Τα βλέπουν από το ίντερνετ. Δεν την πειράζει. Λοιπόν, ωραία. Να γίνεις αυτό, να κάνεις έτσι και να το λες ρε, να λες και εγώ ρε Τζανακάκη, ξέρω, ρε Μανώλη, γιατί δεν μπήκες να από εκείνη τη μεριά, ξέρω, αλλά σε πολιτισμένα πλαίσια. Κανονικά θα πρέπει να μπει τη μεριά της RS2 αυτό, να κάθονται οι προπονητές και κοίταζε λίγο πιο χαμηλά. Αυτό τρατήσιο θα έχει, δεν θα έχει ακριβώς εισιτήριο αυτό. Αυτό δεν νομίζω, θα είναι φαντάζομαι στα ίδια πλαίσια. Δεν θα έχει. Θα είναι περιορισμένο. Εγώ αυτό θα το βάζα κανένα χιλιάρι. Σιγά σε χιλιάρι. Θα το βάζα κανένα χιλιάρι διαρκείας. Θα δείτε και σε λίγα λεπτά στο Λαμπαουτάρι ότι πλέον έχουν τοποθετηθεί courtside seats. Α, είναι και αυτό φρέσκο. Ναι, μόλις τώρα. Έχει ψάρι λεπτά. Για μπες λίγο στο διαχειριστικό και κάνε λίγο. Βοήθα λίγο. Εδώ πέρα ετοιμάζουν, έχει ανεβάσει τη φωτογραφία ο Βαγγέλης Πασαρτζίδης στο Instagram. Ετοιμάζει σιγά το γήπεδο. Η θέση θα είναι στο ίδιο ύψος με το γήπεδο. Θα μπορείς να πιάνεις. Αυτό είναι που θα μπορείς να πιάνεις. Ναι. Όχι, δεν θα μπορείς. Όχι, θα μπορείς να πιάνεις συζήτηση. Α, συζήτηση. Κύριε διαιτητή, γιατί σου έδειξε το offside. Ναι. Ήτανε πέναλτι, κύριε. Ορισμός του πέναλτι. Λοιπόν, κλείνουμε την πρώτη ώρα μας. Θα πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με Χρήστανθο Τσαλτίδη και όλο το ρεπορτάζ από την Ολλανδία. Θα κάνουμε τη σύνδεσή μας. Φυσικά, στέλνετε FM και ενώ το μήνυμά σας στο 54526. Ό,τι θέλετε να ρωτήσετε και εμάς και τον Χρήστανθο, κυρίως με την επιστροφή μας στην δεύτερη ώρα. Μπορείτε να το κάνετε μέσω μηνυμάτων για την ώρα. Μετά θα ανοίξουμε και γραμμές. Ό,τι θέλετε να συζητήσουμε και από το τηλέφωνο. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το δεύτερο μας διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε. All About Aris On Air, δεύτερη ώρα. Ξεκινήσαμε και την δεύτερη ώρα μας. Θα πάμε μαζί με όλα τα θέματα του Άρη και με τις νέες εξέλιξεις που προκύπτουν από το ρεπορτάζ. Θες να μας πεις, Γιώργο, τι έχουμε από το ιατρικό ρεπορτάζ? Έχουμε ένα καλό και ένα κακό. Το κακό δεν ξέρω κατά πόσο είναι πολύ κακό, βέβαια. Πολύ κακό δεν το λες. Πρέπει να κάνουμε τα μαθηματικά να δούμε αν βγαίνουν οι μέρες. Οι μέρες δεν βγαίνουν. Δεν νομίζω ότι θα ρισκάρεις να το κάνεις αυτό. Το θετικό είναι ότι ο Χουλιάν Κουέστα έβγαλε καθαρή μαγνητική σήμερα και θα παραμένει στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να κάνει ενδυνάμωση και να εμφανιστεί ετοιμοπόλεμος στον αγώνα με την LMSU. Το κακό της υπόθεσης είναι ότι ο Ντάνιελ Λάρσον υπέστη διάταση και είδημα στο δεξιό γαστροκνήμιο, κάτι που σημαίνει ότι η πιθανή εκτίμηση επιστροφής του είναι σε περίπου 20 μέρες από τώρα. Χάνει και επίσημα το πρώτο παιχνίδι. Το πρώτο παιχνίδι δεν το σκέφτονται καν και ξεκινάει ο αγώνας δρόμου για το δεύτερο παιχνίδι που θα γίνει στην Κύπρο στις 31 Ιουλίου. Άρα με μία λύση στα extreme λιγότερη ο Σάββας Παντελίδης. Ναι, πλέον νομίζω ότι ο Φερσταντζίδης πρέπει να ανέβει κι άλλο, παιδί μου, σε ρυθμό για να είναι έτοιμος εκείνη τη μέρα. Και είναι σχεδόν δεδομένο ότι ο Ντιγκινή θα πάρει μια πτέρυγα. Ναι. Δεκάρια έχουμε δύο αυτή τη στιγμή, οπότε θα διαλέξουμε ένα από τους δύο. Είναι ο Τόνσο μαζί με τον Μαρτίνες. Ναι, ναι. Και στην κορυφή παίζει, είναι ο Ιντέγε με τον. Με τον Γιουνές. Χωρίς Λάρσον έχω καιρό να δω Άρη. Ναι, ισχύει αυτό. Από την άλλη,
Αυτός ο τραυματισμός σου στερεί. Το πρώτο γύρο. Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς, αλλά. Νομίζω ότι θα θυμίζει λίγο Άρη εποχής πριν Σάββα Παντελίδη. Χωρίς βέβαια μετά τις ίδιες συνθήκες. Έτσι, θα θυμίζει λίγο το τρόπο παιχνιδιού. Αλλά ουσιαστικά αυτός ο τραυματισμός του Λάρσον στερεί την. Την επιλογή που είχε ο Σάββας Παντελής, ουσιαστικά άμα ήθελε να ξεκινήσει κάποιο πιο γρήγορο σχήμα με τον Ντιγκινή στην κορυφή της επίθεσης, δεν μπορεί να το κάνει πλέον αυτό, γιατί αναγκαστικά φαντάζομαι θα πάει στα άκρα της ενδεκάδας. Mm-hmm. Αλλά εντάξει, το θετικό είναι ότι θα επιστρέψει σύντομα. Είναι 20 με 30 μέρες, κάνει τον αγώνα δρόμο του. Αυτά. Ο Κουέστα, για το Κουέστα. Ναι, πες λίγο για το Κουέστα. Κουέστα ουσιαστικά που ήταν. Ποιο θα κάθουν οι παίχτες, οι άνθρωποι του Άρη, γιατί. Τι. Τρώμαξε το αυτό. Όχι, θα κάθουν οι παίχτες, εντάξει. Δεν, αλλά οι άνθρωποι του Άρη, ποιο θα κάθουν, γιατί ουσιαστικά η δεύτερη λύση ήταν, είναι ο 20χρονο Έμαν, που είναι μόλις 10 με 15 μέρες στην ομάδα. Και δεν είναι τόσο. Δεν είναι έτοιμος σε επίπεδο εμπειρίας για να αναλάβει στις πλάτες του. Εκεί είναι τώρα, φαντάζεσαι, μόλις άμα γίνει τέτοιο πράγμα. Και πάει και καλά, τσακ, εκεί το κολλά στο Έμαν δάκρυα κυδρώντας. Η δικαίωση του Έμαν. Μην αποκαλύπτω άλλο, θα μου το γράψει άλλο. Λοιπόν, το λες κάθε μέρα, φίλε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Το βλέπω αύριο να είναι γραμμένο. Δυστυχώς. Λοιπόν, να ασχοληθούμε λίγο και με την. Πριν έχουμε τον Χρήστανο Τσαλτίδη στην τηλεφωνική μας σύνδεση, να αναφέρουμε λίγο για την περίπτωση του Βαγγέλη Οικονόμου, ο οποίος υπό προϋποθέσεις θα απασχολήσει τον Άρη εφόσον αποφασίσει να προσθέσει ο Άρης ακόμη ένα κεντρικό αμυντικό στο ρόστερ του, και φυσικά παράλληλα προσθέτει και ένα σοβαρό ελληνικό στοιχείο στην φαρέτρα του, κάτι το οποίο υστερεί και όλας ο Άρης και το έχει τονίσει και ο Σάββας Παντελίδης. Το συγκεκριμένο δεν θα έλεγε όχι σε μια συμπληρωματική κίνηση όπως αυτή του Βαγγέλη Οικονόμου. Ο 31χρονος αριστεροπόδαρος στόπερ δεν υπολογίζεται από τον Παναθηναϊκό. Αυτό φαίνεται από την αρχή της προετοιμασίας και κάνει προπόνηση με τους κομμένους των Πρασίνων. Βρίσκεται σε διαδικασία λύσης του συμβολαίου του και απασχολεί θετικά τον Άρη η περίπτωσή του. Υπάρχει έτσι ένα ενδιαφέρον από πλευράς Κιτρίνων και τόσο από πλευράς Σάββα Παντελίδη όσο και από πλευράς Κωνσταντίνου Διαμαντόπουλου. Είναι έμπειρος. Ναι, θα είναι συμπληρωματική επιλογή στο ρόστερ, φαντάζομαι, υπό την έννοια ότι στην άμυνα θα έχουμε 4-5 κεντρικούς αμυντικούς. Η χρονιά είναι μεγάλη με πάνω από 40 και αγώνες. Πάντα θες μια επιλογή έξτρα. Δεν ξέρω αν θα προχωρήσει βέβαια αυτό. Εξετάζομαι και άλλες περιπτώσεις. Ναι, αυτό προκύπτει τις τελευταίες ώρες, επειδή μου ότι υπάρχει μια κινητικότητα. Από τον Παναθηναϊκό δεν θα δυσκολευτεί ιδιαίτερα να αποχωρήσει. Εδώ μάλιστα τα ρεπορτάζ της ομάδας βλέπεις ότι αναφέρουν οι τίτλοι. Δεν θα αποζημιωθούν καν, λέει, οι κομμένοι στον Παναθηναϊκό. Καλά, είναι και αυτή η παθογένεια. Το βλέπεις αυτό. Λέει, το άρθρο στο Σπέδεφ τονίζει ότι από τον Παναθηναϊκό ξεκαθάρισαν ότι δεν θα μπουν καν σε διαδικασία συζήτηση για αποζημιώσεις σε παίκτες που δεν υπολογίζονται. Ναι, κάτι το οποίο δεν πρέπει να γίνεται. Έχει λογική αυτό, έχει συμβόλαιο. Τι εννοεί ότι. Ναι. Δηλαδή, άμα κάποιο είναι κατά το συμβόλαιο, τι. Είναι σαν το δεν θα πληρώσω ΦΠΑ, εγώ θα κάνω μεταγραφές. Μα δεν έχει. Δεν έχει νόημα αυτό όμως. Το καταλαβαίνεις ότι. Δεν ξέρω. Παρά τα αυτά, ο Οικονόμου δεν είναι η μοναδική περίπτωση. Να πούμε λίγο το ότι σε επίπεδο έτσι ομάδων, ο Βαγγέλης Οικονόμου έχει αγωνιστεί στη Σκωτία με τη φανέλα της Ross County, σε Ιωνικό, Καβάλα, Πανιόνιο και Ατρόμητο. Εγώ είναι αλήθεια ότι τον έχω πιάσει στο ραντάρ μου το συγκεκριμένο παίκτη από την παρουσία του στον Πανιόνιο. Και Οικονόμου. Δεν ξέρω πώς προέκυψε και τον είχα, και στο Facebook. Ως παίκτη Πανιωνίου. Και τον παρακολουθούσα και βλέπω μεταγραφή στο Παναθηναϊκό. Λέω μπράβο το παιδί, ρε παιδί. Και τώρα το φέρνουμε στον Άρη. 31 χρονών, έτσι, πιο παιδί. Ο Οικονόμου δεν είναι η μοναδική περίπτωση, βέβαια. Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις που εξετάζει ο Άρης και φαίνεται ότι μπορεί να είναι και πιο ψηλά οι υπόλοιπες περιπτώσεις. Πάντως είναι ένα από τα ονόματα που διέρευσαν. Και έτσι αργά το βράδυ χθες στο All About Aris την είδατε σαν είδηση. Στήμιζε εργάτης του site αυτού. Έτσι. Εδώ έχουμε στα μπασκετικά θέματα. Έγινε συνεδρίαση, λέει, στον Νεσάκη σήμερα το μεσημέρι. Και μετά από ψηφοφορία αποφασίστηκε ότι υποβιβάζεται ο Κολοσσός και ο Ολυμπιακός. Βέβαια ο Κολοσσός τυπικά, γιατί κατά πάσα πιθανότητα θα προχωρήσει σε εξαγορά του αφημί του Χολαργού. Ναι. Και ουσιαστικά. Δεν θα το πάρει το Λαύριο το αφημί. Όχι, το Λαύριο θα παραμείνει κανονικά.
Θα μείνει δηλαδή το Λαύριο στην Basket League. Ναι, το Λαύριο θα πάρει τη θέση του Ολυμπιακού που υποβιβάστηκε. Α, ναι, σωστά, σωστά. Γιατί ναι. Σου λέω έχουμε φτάσει 9 Ιουλίου και δεν ξέρουμε τι γίνεται. Εδώ. Ναι. Καταρχήν δεν είναι καν σίγουρο. Α, έτσι βγήκε αυτή η ενημέρωση έχουμε. Ότι από αυτή τη συνάντηση σημερινή λέει δεν υπήρξε καν εκπρόσωπο του Ολυμπιακού. Να πούμε ότι έτσι πριν πάμε και στη σύνδεσή μας σε λίγα λεπτά με τον Χρήστο Ζαλτίδη, ότι οι υποστηρικτές μας για την δεύτερη ώρα της εκπομπής του All About Aris On Air είναι η Γιαννόπουλος Service. Αν έμεινες, ο Γιαννόπουλος είναι η λύση σου, η μόνη σου επιλογή. Καλείς στο 2310-751-933, 24 ώρες 24ωρο και το κινητό συνεργείο έρχεται και σε βάζει μπρος. Σούστες, αντικατάσταση αερόφουσκας, αμορτισέρ στις καλύτερες τιμές. Αντικατάσταση πετάλων για φορτηγά στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης, στο κεντρικό φανάρι της Πόντου, στο Καλοχώρι. Και τηλεφωνείτε στο 2310-751-933 και φυσικά. Άριστον γαλακτοκομικά προϊόντα με πάνω από 60 χρόνια εμπειρίας. Παράγουμε με τον άριστο τρόπο όλα τα γαλακτοκομικά είδη με φρέσκο γάλα από ντόπιους παραγωγούς. Παρασκευάζουμε καθημερινά κατσικίσιο, πρόβιο, αγελαδινό γιαούρτι, ριζόγαλο, κρέμα, αριάνι και κεφίρ. Πάμε ρε κεφίρ, έτσι, μόνο κεφίρ. Νομίζω το πολύ θα το λέω σε κάθε εκπομπή. Με μεράκι και σεβασμό στον καταναλωτή, στα Άριστον γαλακτοκομικά συνδυάζουμε τα ποιοτικότερα προϊόντα στις καλύτερες τιμές. Μας βρίσκεται σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ και λαϊκές αγορές στη Θεσσαλονίκη, στην Κατερίνη αλλά και στη Χαλκιδική. Και εναλλακτικά μπορείτε να προμηθευτείτε τα προϊόντα Άριστον από το εργαστήριο στα Διαβατά, Ελευθερίου Βενιζέλου 44, στο τηλέφωνο 2310-781-070. Σε λίγα λεπτά θα έχουμε τον Χρήστο Ζαλτίδη από την Ολλανδία. Να μας πει και εκείνος πώς θα περάσει το ρεπό της ομάδας. Να σε ρωτήσω κάτι. Το κεφίρ δεν θα μπορούσε να παίζει προκριματικά, ξέρω εγώ, Europa League τον Ιούλιο. Πολύ εύκολο να υπάρξει μια ομάδα κεφίρ. Που θα το φεύγουν το κεφίρ, γιατί θα είναι κάπου εκεί πέρα προς κοντά στην Αστάνα. Εκεί σε εκείνες τις περιοχές και πω από τώρα μην μας τύχει κανένα κεφίρ. Δεν θα μπορούμε να πάμε να κλείσουμε αεροπορικά. Ναι, πραγματικά δεν φυλάει. Πρόταση στον Κάτσι από κεφίρ. Για να βάλουμε έτσι καιρό. Κοιτάζει. Ναι, ναι, εντάξει. Το τεντώσαμε. Λοιπόν, πριν τη σύνδεσή μας με τον Χρήστο Ζαλτίδη σε λίγα λεπτά, να σας αναφέρω εγώ ότι η δημοσιογραφική ενημέρωση για την προετοιμασία, τα φιλικά και τα ευρωπαϊκά παιχνίδια του Άρη είναι μια προσφορά από το κόσμο Μακριτσίμης. Με εμπειρία στον χώρο του χρυσού κοσμήματος, είναι εδώ για να σας προσφέρει τα πιο στυλάτα κοσμήματα στις πιο απίθανες τιμές. Κοσμήματα που φοράει κάθε στυλάτη γυναίκα και το δώρο που θα ήθελε να κάνει κάθε άνδρας στη σύντροφό του. Κριτσίμης Jewelry. Δεν ξέρω αν προσέχεις την προφορά μου. Γρηγορίου Λαμπράκη 190 στην Άνω Τούμπα και κάντε τις αγορές σας από το www.kritsimis.gr και φυσικά Ανθουλάκη Smart Trans. Αν απαιτείτε υψηλή ποιότητα, συνέπεια παράδοσης και κορυφές προδιαγραφές στις οδικές μεταφορές, η επιλογή είναι μονόδρομος Ανθουλάκη Smart Trans. Από το 1973 συγκαταλέγεται στις κορυφές εταιρείες στον τομέα των διεθνών οδικών μεταφορών. Νέες τεχνολογίες, ασφάλιση συνεχής και παρακολούθηση του φορτίου, αξιόπιστο δίκτυο συνεργατών σε Ελλάδα και Ευρώπη. Ανθουλάκη Smart Trans, πληροφορίες στο 2310-75-30-24 και στο anthulakisltd.gr. Θα έχουμε σε λίγα λεπτά τον Χρήστο Τσαλτίδη στην τηλεφωνική μας επικοινωνία. Ναι, το λέω μπας και το ακούσει. Το λέω μπας και το ακούσει. Πραγματικά, δηλαδή. Λες και το εύχεται. Δεν έχουμε κάτι εκεί πέρα, εσύ καμιά. Τι. Δεν περνάει η ώρα που. Δεν κρατιάσαι να ακούσει τον Χρήστο. Ναι, δεν κρατιέμαι. Θα τα ακούσω στον τέρνο. Τώρα Γιώργο, με Νέα Δημοκρατία πρέπει να προσέχουμε τις κινήσεις μας στην εργοδοσία. Δεν θέλω να σχολιάσω με τον τέρνο, γιατί κινδυνεύω νομίζω αυτή τη στιγμή. Κι εγώ. Η ΑΕΚ παραμένει πίσω στο σκορ με 2-1, δεν έχουμε κάποια εξέλιξη σε αυτό το ΜΑΤ. Α, η ΑΕΚ. Και λόγω ποια ΑΕΚ. Παίζει πάλι η ΑΕΚ. Όχι, ρε. Λοιπόν, βλέπετε ξανά το θέμα και στο All About Aris πλέον. Άμεσα ο έτερος Γιώργος το ανέβασε, μπράβο τον έτερο Γιώργο, για την άτυχη έτσι, περίπτωση του Λάρσον, ο οποίος χάνει το πρώτο παιχνίδι, ναι, δηλαδή, μετά από διάταση και είδημα στο δεξιό γαστροκνήμιο. Μόνο με θαύμα θα προλάβει το πρώτο παιχνίδι. Και δεν, όχι, δεν το προλάβει. Και δεν θα είσαι και σε θέση αυτό, να το προλάβει. Αυτό δεν ξέρω αν θέλουν να το ρισκάρουν τόσο πολύ. Θα του λείπει αγωνιστικός ρυθμός σίγουρα. Οπότε δεν νομίζω. Είναι και ρίσκο να το κάνεις. Είναι και ρίσκο, είναι και αγωνιστικό ρίσκο να χρησιμοποιηθεί στο πρώτο μάτς. Ναι. Ακόμη δεν έκλεισε ο Ντελίχτ τη Γιουβέντους. Όχι, έχω κουραστεί και με αυτό το θέμα. Κάθε μέρα τα ίδια πράγματα. Άντε, χωθείτε λίγο και στη Λίβερπουλ. Γιατί ακόμα δεν έχει γίνει κίνηση, έτσι. Έχει ξεκινήσει προετοιμασία, δεν κάντε λίγο μια κίνηση. Πάρτε τον Ντελίχτ. Ξέρω, κάθε μέρα τι ακριβώς θα διαβάσω. Ξέρω. Τα διευθυνή είναι συγκεκριμένα κάθε μέρα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Είναι οι ίδιοι παίχτες, οι ίδιες ομάδες. Δεν μπορείς να φανταστείς.
Και γκρινιάζουν οι άλλοι επειδή δεν ξέρεις, δεν κάνουν μεταγραφές. Αλλά έχουν γίνει ωραία πραγματάκια. Ο Νεϊμάρ δεν έχει πατήσει την προπόνηση της Παρή. Ο Γκρισμάν της Ατλέτικο. Ανακοινώσεις βγαίνουν. Ο μάνατζερ του Νεϊμάρ τι είπε. Λέει, άντε, λέει, η Μπαρτσελόνα το θέλει τον Νεϊμάρ. Μπορεί να τον πάρει, έχει τα λεφτά να τον πάρει. Ω, τους έσκησε, τους πετσόκοψε. Η Μπαρτσελόνα έχει τα λεφτά. Τους πετσόκοψε. Η Μπαρτσελόνα έχει τα λεφτά. Θέλει να πάρει τον Νεϊμάρ όμως, θα τις κάνει καλογονιστικά. Εθέρας, άλογο, τους πετσόκοψε. Γιατί οι Βραζιλιάνοι. Πώς το έκανε αυτό. Οι Βραζιλιάνοι όταν χτύψουν Νεϊμάρ πανηγύριζαν. Όσοι ασχολούνται με ποδόσφαιρο. Γιατί η ομάδα. Ας μην είχαν τον Άγιο Άλισον και τον Άγιο Φιρμίνιο στη Βραζιλία. Και θα σου λέω, ας μην ήταν και λίγο στη Βραζιλία η όλη κατάσταση. Ναι, πάρα πολύ. Πάρα πολύ Liverpool αυτό που είπες βέβαια. Και εγώ, φυσικά, του χρόνου να συνεχίσει έτσι ο Άλσον πάει φουλ για χρυσιμπάλα. Πείτε φέτος, μου εσείς ότι ο Νόιερ έκανε καλύτερη χρονιά όταν ήταν υποψήφιος. Σε παρακαλώ πολύ. Με δεδομένο ότι ο Μέση και ο Κριστιάνο δεν έχουν κάνει αμάν και κάποια καλή χρονιά. Νομίζω ότι ο επόμενος είναι αυτό στη λίστα. Εδώ πήρε χρυσιμπάλα, ρε παιδιά, ο τέτοιο. Κάτσε ακόμα δεν είναι. Δόθηκαν οι χρυσιμπάλες φέτος. Όχι, δεν νομίζω. Θα βαντάκι. Δεκέμβρη δεν είναι. Βαντάκι. Δεκέμβρη δεν είναι. Ναι. Μόλις τελειώσει η σεζόν. Θες να έχουμε τέτοιο διπλή υποψηφιότητα Liverpool. Van Dijk. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ο Άλισον έχει κάνει τρομερή χρονιά όμως. Είναι ακόμα η πρώτη χρονιά όμως. Εντάξει. Άσχετο γι' αυτό. Και μισή καλή χρονιά με Ρώμα. Έχει πάρει Champions League, έχει πάρει Copa Africa. Copa Africa. Τι. Copa America. Σενεγάλη. Έχω χαζέψει, βλέπω και Copa Africa. Καλά, έχει αυτό το καιρό. Ειδικά μπάσκετ, δεν μπορεί να βγάλει άκρη τι έχει. Με γυναίκες, με άντρα 18, Μάλι, με Ηνωμένες Πολιτείες. Μα είχε χθες Γκάνα την Ισία. Και προπονητής την Ισία έφαγε τερματοφύλακα στο 120 για τα πέναλτι. Και ευτυχώς περάσανε γιατί έκανε χαζομάρα αυτός της Γκάνας. Ναι. Πέρασαν. Ένας δικαίωση. Έκανε ένας παίκτης της Γκάνας πολύ κακό πέναλτι. Και προκρίθηκαν οι άλλοι 5-4 έλεξη. Δηλαδή δεν γίνονται αυτά. Και να θέλεις. Δικαίωση του προπονητή που έβγαλε το μάτι. Όποιος θέλει να στείλει μήνυμα και να επικοινωνήσει με την εκπομπή μπορεί να το κάνει θέλοντας, γράφοντας FM, αφήνοντας κενό και αποστέλνοντας το μήνυμα στο 54526 ώστε να επικοινωνήσει εδώ με την εκπομπή, να ρωτήσει κάτι σε εμάς ή στο Χρήστανθο που θα εμφανιστεί σε λίγα λεπτά. Από εκεί και πέρα είπαμε το ευχάριστο σκέλος με το Κουέστα, το δυσάριστο με τον Λάρσον. Νομίζω ο Κουέστα θα είναι σε. Στο 100%, όχι για το πρώτο μάτς, αυτό δεν συζητιέται καν. Για τις επόμενες μέρες δηλαδή θα κάνει μια μικρή αποθεραπεία. Ναι, θα κάνει σίγουρα. Το θέμα είναι ότι το θέμα είναι με τον Κουέστα ότι και όλη τη χρονιά ας πούμε είχε θέμα με το τέτοιο. Είχε θέμα με το μικρό δάχτυλο στο χέρι και έπαιζε κανονικά. Πολύ εύκολα μπορείς να το κάνεις, ότι ξέρεις είμαι τερματοφύλακας, οπότε έχω θέμα εδώ και δεν παίζω. Στο χέρι, ρε παιδιά, ξέρω εγώ, εντάξει. Μόνο πόδια, μόνο πόδια. Θα τα δούμε τα θέματά μας. Είπαμε και για οικονόμου, είπαμε και για τις εικόνες που μπορείτε να βλέπετε στο Κλεάνθης Βικελίδης. Γενικότερα, Βασίλη, τσέκαρε άλλη μια το θεματάκι μας, γιατί είχα μια ενημέρωση ότι προχωράμε. Μπορεί και όχι. Λοιπόν, μπορεί και όχι, προχωράμε. Μπορεί και όχι. Δεν είναι. Κάνε μια απόπειρα για τον Χρυσανθό. ναι. Να το βλέπω και εγώ γύρω να την είδα. ναι. Δώσε μας λίγο μουσική. Λοιπόν, αφού ακούσαμε και το χορηγό ώρας, νομίζω είναι η ώρα να κάνουμε και την σύνδεσή μας με τον Χρυσανθό, τον οποίο τον έχουμε στην άλλη πλευρά της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλησπέρα, Χρυσανθέ. Τι κάνετε? Μια χαρά. Πού σε βρίσκουμε? Χορηγούς προετοιμασίας. Τα είπαμε όλα. Όλα τα είπαμε. Και εκπομπής και προετοιμασίας, τα πάντα. Και ενδεκάδα ΠΑΟΚ έχουμε να σε ενδιαφέρει. Και ενδεκάδα ΠΑΟΚ. Τα είπαμε γι' αυτό. Δεν με ενδιαφέρει. Και ενδεκάδα του ΠΑΟΚ. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι ότι κατά τα φαινόμενα χάνει τα παιχνίδια με την ΑΕΛ Μεσού, σίγουρα το πρώτο, εκτός αν γίνει κάποιο θαύμα, ο Λάρσον, με δεδομένο το πρόβλημα το οποίο έχει αποκτήσει, και φαντάζομαι το είπατε νωρίτερα. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Το θετικό βέβαια είναι το γεγονός ότι ο Κουέστα είναι κανονικά στη διάθεση του προπονητή, του Σάββα Παντελίδη. Θα είναι μάλλον κανονικά στη διάθεση του Σάββα Παντελίδη, αφού βγήκε καθαρή η μαγνητική που θα κάνει τη θεραπεία που πρέπει να κάνει ο άνθρωπος και στη συνέχεια όταν γυρίσει η ομάδα
μπει και αυτό σε κανονικό ρυθμό προπονήσεων. Ο Λάρσον είναι μια απώλεια, ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής, το ξέρουμε όλοι. Από εκεί και έπειτα όμως, εντάξει, δεν είναι να βάλεις τώρα και με τους τραυματισμούς ή οτιδήποτε άλλο. Το καλό για τον Άρη είναι ότι έχει παίχτες στις θέσεις αυτές. Και αναφέρομαι φυσικά στον Πιγκινή, αναφέρομαι στον Φεφταντζίδη, αναφέρομαι και στον Μαρτίνεζ, αλλά και στον Ντουάρτε για ένα χρονικό διάστημα. Μεσοεπιθετικά δηλαδή ο Άρης μπορεί και καλύπτει τα κενέ του, αν όλα πάνε καλά και οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές δεν έχουν προβλήματα, οπότε πιστεύω ότι για ένα-δυο παιχνίδια θα καλυφθεί το κενό του Λάρσον. Δεν γίνεται, θα υπάρχουν και αυτά, θα υπάρχουν και τραυματισμοί. Σε όλες τις ομάδες συμβαίνει αυτό. Το να μείνει κάποιος παίκτης για 2-3 εβδομάδες έξω είναι απολύτως φυσιολογικό. Και ειδικά στην προετοιμασία κατά καιρούς έχουμε τέτοια ζητήματα. Η ενημέρωση βέβαια αναφέρει ότι περίπου 20 μέρες θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης ο Λάρσον. Με αυτά λοιπόν τα δεδομένα περιμένουμε ότι δεν θα είναι στο παιχνίδι σίγουρα το πρώτο. Τώρα, αν πάει τόσο καλά και προλάβει μέσα σε 15 μέρες να γίνει σωστά η αποθεραπεία του και να μπει και τα λοιπά, το έχουμε δει και αυτό να συμβαίνει. Αλλά η πρώτη ενημέρωση αναφέρει με τη μαγνητική την οποία έκανε, γιατί δεν είχε μόνο τη διάταση που διέγνωσε εδώ ο γιατρός χωρίς μαγνητική, είχε και ένα είδημα, δημιουργήθηκε και ένα είδημα στο πόδι του ποδοσφαιριστή. Με αποτέλεσμα αυτό να του προκαλεί ακόμα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα απουσίας και να μην μπορεί να παίξει. Τώρα ουσιαστικά σε μια πτέρυγα φαντάζομαι θα καταλήξει ο Φετφατζίδη και στην άλλη ο Ντιγκινή αρχικά. Και αυτό ουσιαστικά του στερεί μια απόφαση, μια επιλογή την οποία μπορούσε να έχει να αγωνιστεί ο Ντιγκινή στην επίθεση που έδειχνε πιο έτοιμο από τις υπόλοιπους δύο, από τον Γιουνές και από τον Ιντέγια. Δεν θα έπαιξε στην κορυφή. Στο Χαριλάου δεν θα έπαιξε. Ο Γιουνές δεν είναι πιο έτοιμος. Ο Γιουνές είναι μια χαρά. Δεν ξέρω πώς έχει δημιουργηθεί αυτή η αίσθηση για τον Γιουνές. Ο Γιουνές είναι μια χαρά σε σχέση. Και μάλιστα βρίσκεται πολύ περισσότερο δίκτυο από ό,τι βρίσκεται ο Ιντέγια στην προπόνηση. Με αυτά λοιπόν τα δεδομένα. Πήρα κάτι λεφτά τώρα, σε 50 λεπτά. Και 10 λεπτά έχει ρε φίλε. Και 5 λεπτό. Πούσο. Κύριος επαγγελματίας. Λοιπόν, σε σακουλάκι γεμάτο με 5 λεπτά. Πήρα ακριβώς 3,75. Σε 5 λεπτά, πρέπει να είναι μια σακούλα λόγω. Χρήσιμα αυτά, γιατί ξέρεις, την τουαλέτα εδώ πληρώνεις 70 λεπτά. Αυτό το κλασικό με τους κωδικούς, ναι. Απόδειξη, μπαίνει με απόδειξη κωδικούς. Κανονικά, 70 λεπτά. Τέλος πάντων, λοιπόν, μην το δένετε δεδομένο ότι θα είναι αυτοί οι δύο. Πάει πάρα πολύ καλά ο Μαρτίνες. Εξαιρετικά πηγαίνει ο Μαρτίνες. Νομίζω ότι ο Μαρτίνες με τον Ντιγκινή αυτή τη στιγμή είναι οι δύο παίκτες που έχουν την καλύτερη παρουσία σε κριτικά και με όλους τους υπόλοιπους και ειδικά από τις περσίνες. Εγώ βλέπω ότι και ο Ντιγκινή θα ξεχωρίσει σχέση με όλους τους υπόλοιπους, αλλά και ο Μαρτίνες θα βοηθήσουν πάρα πολύ την ομάδα και μακάρι να το πράξει. Ο Άρης δεν έχει πρόβλημα εκεί. Δεν έχει πρόβλημα μεσοεπιθετικά. Έχει δύο πολύ καλά σεντερφόρ. Δηλαδή τώρα να λες ότι οι Γυναίκες είναι ο αναπληρωματικός. Δεν νομίζω ότι έχουν πολλές ομάδες τέτοια πολυτέλεια εκεί μπροστά. Έχει τον Λάρσον, τον Μπρούνο Γκάμα. Okay, λείπουν αυτοί γιατί είναι τραυματίες. Τον Μαρτίνες, τον Ντουάρτε που μπορεί υπό συνθήκες και ένα 20 λεπτό, όχι παραπάνω, ένα μισάωρο. Να παίξει εκεί δεξιά, το Φετφατζίδη και τον Ντιγκινή. Θα ήταν ακόμα μικρότερο το πρόβλημα αν δεν ήμασταν στο ξεκίνημα της σεζόν. Αν δηλαδή είχαν ανάσεις όλοι οι ποδοσφαιριστές και δεν χρειαζόταν ας πούμε να βγει ή να μπει αντίστοιχο Φετφατζίδη στο 60 παράδειγμα, λέω το παιδί, έτσι, ένα παράδειγμα τότε. Άρα με αυτά τα δεδομένα εκεί δεν έχουμε θέμα. Μεγάλο πρόβλημα θα υπήρχε αν είχε πρόβλημα ο Φετφατζίδη. Θα έπρεπε να επισκεφτεί στον Πιτήρικο τον Έμανε. Αυτό δεν είναι και τόσο εύκολο. Ο Κουέστα ξέρει την άμυνα, ξέρει τα πάντα, ξέρει το που λειτουργεί κυρίως ο Βέλες, αλλά και ο Ρόους που είναι η βασική αμυντική. Θα υπήρχε θέμα εκεί. Από τη στιγμή που είναι καθαρή η μαγνητική του, νομίζω ότι είναι θετικό για τον Άρη. Βέβαια ότι θα έχει τον βασικό τερματοφύλακα σε αυτό το παιχνίδι. Και ο Έμανε είναι μόλις 10 μέρες στην ομάδα. Δεν μπορούσε πούμε, ουσιαστικά από το πουθενά να προκριματικά να γνωρίσει. Καλά πήγε προχθές, αλλά... Είναι μόνο 10 μέρες όμως. Άμα ήταν δραματία. Ναι, Γιώργο, Κώστα,
το ποδόσφαιρο είναι πάρα πολύ απλό. Ή μπορεί να παίξει ο παίκτης, δεν μπορεί. Mm. Αν δεν μπορεί, θα πει κάποιος άλλος. Και θα πρέπει αυτός ο άλλος να το αποδεχτεί. Παρεπιπτόντως, πόσο είναι η ΑΕΚ? 2-1 ακόμα. 2-1. Έχει κόκκινη από το 13. Και διάφορα άλλα τέτοια. Σε ποιο λεπτό είμαστε? Στο 76. Δεν μας κάνουν καμιά πλάκα και βάζουν το σούντ και να στο δεύτερο δεξί. Το δεξί μπακ έφαγε κόκκινη, δηλαδή πρέπει να γίνουν αλχημίες εδώ. Αν και εντός έδρας είναι αρκετά καλύτερη. Παίζει 3-5-2, ναι. Ναι, ναι, είναι back half το... Και αυτός παίζει back half. Όπως και ο Σούγκριν. Ναι, ναι, ναι. Ακριβώς, αυτό είναι το πρόβλημα. Αλλά... ναι, αλλά φαντάζομαι θα υπάρχει κάποιος παίκτης. Από 18 Ιουλίου που θα λείπει ο Σούγκριν να παίζει εκεί. Δεν γίνεται. Νομίζω ότι αυτός ήταν ο... Νομίζω ότι αυτός ήταν ο πληρωματικός Σούγκριν όλη τη χρονιά. Αν δεν κάνω λάθος. Τώρα μετά... Όχι, κάνεις λάθος, γιατί αυτός υπέστη ρήξη θειασμού και έχει να παίξει ένα χρόνο. Mm. Αυτός ο που αποβλήθηκε, επειδή έχω καλό ρεπορτάζ Σουηδίας, όπως ξέρεις, φίλος εκεί που έχω, αυτός είχε να παίξει ένα χρόνο ακριβώς, επέστρεψε σήμερα πρώτη φορά από ρήξη θειαστών και πήρε κόκκινη. Έκανε πέναλτι στο 3, έκανε πέναλτι στο 3, πήρε κίτρινη και έφαγε την κόκκινη στο 13 για χτύπημα. Δηλαδή, άμα δεν σε θέλει, δεν σε θέλει. Εξαιρετικός. Είναι ίσως μεγαλύτερο πρόβλημα όμως ότι ο τεχνικός διευθυντής της ΑΕΚ δήλωσε χθες, αν δεν κάνω λάθος, ότι δεν ξέρω γιατί απουσιάζει ο Σούντγκρεν από το παιχνίδι. Δηλαδή δεν το συνεννοούνται αυτό μεταξύ τους. Εγώ ξέρω γιατί απουσιάζει ο Σούντγκρεν από το παιχνίδι, αλλά αυτό το λέει αυτό, θα το πω και εγώ. Το δεν ξέρω είναι προφανώς τακτική. Όπως δεν ξέρουν ότι η μεταγραφή του Σούντγκρεν θα προχωρήσει τον Άρη. Δηλώνουν άγνοια τον πλέον και εδώ. Χρήσανθε να πούμε λίγο και για την περίπτωση του οικονόμου που προέκυψε χθες αργά το βράδυ. Είναι μια περίπτωση που έχει προταθεί, αλλά θα προχωρήσει μόνο αν κρίνει ο Σάββας Παντελίδης και ο αθλητικός διευθυντής ο Δήμος Διαμαντόπουλος θα χρειαστεί ένας επιπλέον στόπερ. Αυτή τη στιγμή έχει 4 στόπερ. Εγώ το βλέπω δύσκολο να προχωράει. Βέβαια έχει εξεταστεί η περίπτωση γιατί παίζει και αριστερό μπακ, αλλά νομίζω ότι δεν είναι αυτό το οποίο θέλει ο Άρης για θέση του αριστερού μπακ. Αν λοιπόν ρωτούσε σε μένα, θα έλεγα ότι το πιθανότερο θα ήταν να μην προχωρήσει η συγκεκριμένη περίπτωση. Αλλά επειδή βρισκόμαστε στα μέσα Ιουλίου, η μεταγραφική περίοδος ως γνωστόν ολοκληρώνεται 31 Αυγούστου, ας το κρατήσουμε στην άκρη το όνομά του και ενδεχομένως να μας χρειαστεί λίγα συντόμως. Την δεδομένη χρονική στιγμή δεν βλέπω να προχωράει η συγκεκριμένη περίπτωση. Ούτε ακριβώς θα γίνει πάντως. Και προτάθηκε και εξετάζεται. Δεν έχει απορριφθεί ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής από τους ανθρώπους του Άρη. Αλλά αυτή τη στιγμή, αυτή τη στιγμή περίοδο δεν το βλέπω να προχωράει. Ούτε η περίπτωση του νεαρού ποδοσφαιριστή που δοκιμάστηκε πριν φύγει η ομάδα στην Ολλανδία, του center back, του Νταλίπη, που προχώρησε, φαντάζομαι. Αυτός παρεπτόντος είναι ρε φίλε, δεν ρωτήσαμε. Πού είναι δεν αυτός. Ξέρω, και εμένα μου ήρθε φλασιά χθες γιατί ξέρω ότι δοκιμαζόντουσαν οι δύο παίχτες. Σε Τζιλιγκίρι και αυτό τον μπακ. Και λέω τι γίνεται, οι δύο απορρίφθηκαν. Πέκε βρώμα, δεν ακούστηκε ο συνάδελφος από δίπλα για το παγωτό που τον ενημερώσω. 5 ευρώ δηλαδή. Ακούστηκε συνάδελφος για το παγωτό. Ναι, ναι, 5 ευρώ που είπατε είναι παγωτό. Φίλε, 5 ευρώ το παγωτό ρε φίλε. Άμα είναι 5 ευρώ πρέπει να το φωνάζουμε αυτό, είναι δυνατόν. Χειρουργείο, να ρωτήσεις την κοπέλα. 5 ευρώ παγωτό. Αν θέλει παγωτό να φάμε μαζί, όχι. Το νεράκι πόσο το έχουν εκεί πέρα, γιατί είναι το σημαντικότερο το νεράκι. Μην τα λες. Δεν σας είπα, θα μείνετε απλήρωτοι 2 μήνες. Τα έξοδα που έχουμε εδώ. Έχεις πάει 3 φορές ζωολογικό κήπο. Μία φορά πήγα στο ζωολογικό κήπο. Αυτά δε, αυτά ρε φίλε δεν τα χρεώνεις. Τα υπόλοιπα, αλλά όταν το νερό τώρα εδώ πέρα... Κάτι πήραμε και πληρώσαμε 4,5 ευρώ να σπαντήσουμε. Αυτοί νομίζω ότι πίνουν με τα bubbles αυτά, πίνουν το ανθρακικό ή κανονικό νερό έχουν. Αυτά υπάρχει εμπειρία, τα αποφεύγουν. Μόνο τον πρώτο χρόνο. Τώρα 16 χρόνια πάνω προετοιμασία. Αυτά είναι τα κονδιάς. Τα φας no gas. Έχει διαφορά στο καπάκι. Όταν πάτε εξωτερικό, θα πάτε με την κοπέλα. Να ξέρεις, θα παίρνεις το μπλε καπάκι. Το μπλε καπάκι είναι natural minerale. Το πράσινο καπάκι είναι το ενδιάμεσο, είναι λίγα bubbles. Το ροζ το καπάκι είναι τα πολλά τα bubbles. Αλλά δες, δωρεάν μαθήματα είναι αυτά. Το ροζ είναι μετά από φαγητό. Χρήσανθε λίγο έτσι. Ναι, ναι. Μην το κάνεις. Λοιπόν, είδες, δεν ξέρω αν είχες χρόνο να δεις λίγο τις φωτογραφίες
που δημοσιεύτηκαν από την Πατζατζίδης Group, τα courtside, οι θέσεις Σφετλάνης Βικελίδης είναι άκρος εντυπωσιακές. Εκεί θα κάθεσαι μόνο αν έχεις πιάσει κουβέντα με τον βοηθό κατά τη διάρκεια του αγώνα ή θες να δώσεις κάποια συμβουλή στον παίχτη. Είναι τόσο δίπλα στο γήπεδο. Το ξέρεις. Προσλαμβάνομαι στην ΠΑΕ Άρης, υποδοχή διαιτητών και βοηθών. Είμαι ο καλύτερος στο βιογραφικό τους, θα ξέρω απ' έξω όλα. Θα έχει μια ειδική θέση τώρα, υπεύθυνος διαιτησίας θα είμαι. Μιλάμε για θέσεις, να σου περιγράψουμε λίγο τις θέσεις. Είναι θέσεις ακριβώς δίπλα στο γήπεδο, δηλαδή στην πλάγια γραμμή. Ξέρω, έχω μιλήσει με τον κύριο Παπαδρίδη αυτό. Απλά υπάρχει ξεπούλημα στα μάτια του ΠΑΟΚ. Ναι, από ό,τι βλέπω, ανάρπαστα θα γίνουν. Βλέπω να μπαίνει και ένα δίχτυ εκεί. Σε εκείνα τα παιχνίδια. Το δίχτυ κουβί, κάτι πρέπει να μπει. Κάτι πρέπει να βάλει. Μεγάλο. Ένα plexiglass, κάτι. Προσοχή θέλω αυτά. Ναι, προσοχή θέλω αυτά. Γιατί όσο όμορφα κι αν είναι, όσο όμορφα κι αν είναι. Αλλά πάντα. Πάντα ξέρεις, μπορεί να υπάρχουν 22.000 άψογοι και να βρεθεί ένας χαζός να είναι εκεί. Ναι, πραγματικά. Οπότε... Και εκτός από αυτές τις θέσεις, σήμερα είχαμε και την ανακοίνωση του χορηγικού πλάνου της ΠΑΕ. Το Corporate Partnership είναι ακόμα ένα πράγμα το οποίο τρέχει, εκτός από τις μεταγραφές, τις επενδύσεις στο γήπεδο και τα τμήματα υποδομής κτλ. Υπάρχει και αυτό το marketing της ομάδας που τρέχει και αυτό. Γίνονται πολλά πράγματα παράλληλα, είναι η αλήθεια, για την έναρξη της νέας χρονιάς. Γίνονται πολλά πράγματα παράλληλα, αλλά θα πρέπει να υπάρξει μια μεγαλύτερη ανταπόκριση στον χώρο της διαρκείας. Mm. Θα πρέπει να υπάρξει σίγουρα μια μεγαλύτερη στήριξη από τους γραφικούς μου. Σύνομαι με τον διαρκείας, με όλα αυτά που γίνονται, και με αυτές τις μεταγραφές που έχουν γίνει, και με αυτά που γίνονται στο κήπεδο, και με αυτά που γίνονται στο Ρήσιο. Δεν γίνεται να μιλάμε για παιδική διαρκείας. Όταν είναι, εποχή του Αμπρέου, επειδή ήρθε ο Αμπρέου, φιλήσαμε εδώ. Άμα είναι να είμαστε μόνο πανηγυρτζίδες, να εξαρτάται η παρουσία μας στο γήπεδο από το αν θα έρθει ένα όνομα και θα το παίξουν καλά τα μίντια, τότε κάτι κάνουμε λάθος. Να λέμε τα σωστά, να λέμε και τα στραβά. Την ίδια στιγμή, ας πούμε, βλέπω ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη κινητικότητα, λένε από την ΠΑΕ Άρης, πήραμε την ΕΛΕΜΕΣΟΥ. Αυτό δεν είναι κάτι άλλο, είναι διαφορετικό. Αλλά όσον αφορά το διαρκείας, εντάξει, είμαστε τους Ελληνές, δηλαδή θα γίνει τώρα, θα λένε την άλλη εβδομάδα, θα πάνε όλοι μαζί να πάρουν. Γιατί δεν έχει 18 σημεία στην μπουτίκ. Γιατί δεν λέει 24 ώρες στην μπουτίκ και τέτοια πράγματα. Δεν προλάβαμε και δεν. Λέει, το Σάββατο μέρα δεν με βολεύει, γιατί το βάζει λέξη τέξη δουλεύουμε, μέχρι το κάναμε, εκείνο τώρα. Οκ, το έχουμε. Δεν είναι ο Αγιάννος. Ναι, είναι φαινόμενο υλικό, δεν είναι της ομάδας. Και μαζί με τα εισιτήρια διαρκείας για το ποδόσφαιρο και για όλα τα εισιτήρια και βόλεϊ, να αναφέρουμε συνεχώς, γιατί από χθες τρέχουν και του βόλεϊ τα εισιτήρια διαρκείας. Φαγώθηκε το βόλεϊ. You want to speak live on radio station, English? Yes, please. Live, speak. Yeah, radio station. Radio show. No? Ελπίζουμε να είναι κοπέλα, έτσι. Φυσικά είναι κοπέλα. Α, εντάξει. Ποιο θα μιλούσε. Δαλίστηκε. Εγώ ζαλιστικά. Να μας αναλύσει τα 5 ευρώ παγωτό η κυρία. Πήγα να τη βγάλω στο τέτοιο. Πάλι που κακόλα πίνετε ρε παιδιά. Έχει και 7 από εδώ πέρα στην τάμπα. Τι είναι αυτό το πράγμα. Την υγειά σας. Λοιπόν, τοποθέτηση προϊόντος. Αυτά Χρήσαντε, δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις. Προπόνηση δεν είχαμε το απόγευμα. Διπλή αύριο. Να σκεφτώ. Είσαστε από πίσω, είσαστε μαζί με τους παίκτες στην έξοδό τους τώρα την απογευματινή. Οι παίκτες είναι στο Άρνεμ. Εμείς είχαμε μια βόλτα στην Ουτρέχτη. Εκμεταλλευόμενοι το ρεπό. Πολύ ωραίες πόλεις. Πολύ ωραίες πόλεις πραγματικά. Ήθελα να πω το εξής. Το έγραψα και στο blog μου στο FDNA. Επειδή πλέον έχουμε νέα κυβέρνηση και μπορούμε να απαιτούμε την ίση αξιολόγηση, κάτι που αποδείχθηκε την προηγούμενη, δεν σημαίνει σε καμία των περιπτώσεων. Νομίζω ότι ο Άρης πρέπει να απαιτήσει, αν μη τι άλλο, μια πολύ μεγάλη αύξηση του τηλεοπτικού του συμβολέου. Όταν ακούω για 2,5 εκατομμύρια, 7,5 εκατομμύρια καθαρά σε ομάδες που σε καμία περίπτωση δεν του αξίζουν, τότε ο Άρης, αν μη τι άλλο, θα πρέπει, αν ισχύσουν αυτά τα νούμερα, να έχει τουλάχιστον ένα συμβόλαιο 4 εκατομμυρίων ευρώ στην ΕΡΤ την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Αυτό πρέπει να διεκδικήσει, αυτό πρέπει να απαιτήσει, αυτό είναι το δίκαιο και αυτό πρέπει να γίνει πράξη. Χαίρομαι που διαπίστωσα ότι το πρώτο πράγμα το οποίο έκανε ο Πρωθυπουργός
είναι πέρα από όλα τα υπόλοιπα, σε σχέση με αυτό που μας ενδιαφέρει άμεσα, είναι να πάρει ο ίδιος το χαρτοφυλάκιο της ΕΡ. Και εκτός από τη ΣΕΤ πήρε και τη ΣΕΙΠ, αν είναι κάτι αυτό το οποίο, αν κάτι σημαίνει για κάποιους. Πήρε λοιπόν το χαρτοφυλάκιο της ΣΕΙΠ, πέτυχε και του ΑΠΕ. Ο κύριος Μητσοτάκης. Για να δούμε λοιπόν πώς θα χειριστεί ο κύριος Μητσοτάκης το θέμα της ΕΡΤ. Και επίσης, επειδή το πρωί για μία ακόμη φορά υπήρξε μια πρωτοφανή προπαγάνδα από το δίδυμο Ασλαμά Παπαδόπουλου, αδερφός μου είπαν ότι το δεξί, ναι, που μου είπαν ότι το δεξί χέρι του Μητσοτάκη είναι παοκτσής, τον προτρέπω, επειδή πάντα κάνουμε ρεπορτάζ από τα θέματα, τον προτρέπω να μπει στο προφίλ αυτού που χαρακτήρισε παοκτζή και να δει την φωτογραφιάρα του Νίκου Γκάλη να είναι από πάνω μέχρι κάτω στο προφίλ του. Τώρα, αν είναι τέτοιος παοξής... Ναι, γιατί υπάρχουν και αυτοί. Γκάλη, ναι, αν είναι τέτοιος παοξής, okay, το δικαιολόγο. Πάντως έχει μια φωτογραφία του Νίκου Γκάλη, έχει κάνει like στο Άρης BC, έχει κάνει like στο Άρης FC. Τι παοξής είναι αυτόν της, όλη μέρα πιάχουν τώρα λαμπαοτάρι, στην Αριανή εμείς. Okay. Αν είναι τέτοιος λοιπόν παοξής, με τους προπαγανδιστές αυτούς που έχουμε μπλέξει το πρωί, καλοδεχούμενος, άμα θαυμάζει τόσο πολύ. Επαναλαμβάνω όμως για το σοβαρό θέμα της ημέρας, ότι εφόσον η ΕΡΤ και ο Πρωθυπουργός περάσουν το θέμα με τα σκανδαλώδια αυτά ποσά που αποφάσισαν Παρασκευή πριν τις εκλογές οι προηγούμενοι, ως ένα τελευταίο ασπρόμαυρο δώρο πριν το μαύρο που έφαγαν τις Κυριακές, την Κυριακή, τότε θα πρέπει ο Άρης, αν μη τι άλλο, να πάρει τουλάχιστον 4 εκατομμύρια ευρώ από την κρατική τηλεόραση. Και... για να υπάρχει κάποια μορφής ισονομία. Και για να... αντιλαμβάνομαι ότι μια αγωνιστική επιτυχία πρέπει να επιβραβεύεται. Mm-hmm. Πήραν το πρωτάθλημα έτσι όπως το πήραν, okay. Και είναι φυσιολογικό να πάρουν κάποια χρήματα παραπάνω, αλλά κάποια χρήματα παραπάνω. Όχι τετραπλάσια χρήματα, λες και είναι η Μπαρσελόνα και όλοι οι υπόλοιποι είναι ομάδες χωρίς τηλεθέαση τίποτα άλλο. Γιατί και σε αυτό ο Άρης είναι πρώτος στην τηλεθέαση. Δεν γίνεται λοιπόν η δεύτερη ομάδα στα εισιτήρια. Η δεύτερη ομάδα στα εισιτήρια. Αυτό είναι που μετράει. Με την τρίτη ομάδα στα εισιτήρια να έχουν τετραπλάσια διαφορά στα τηλεοπτικά τους. Η δεύτερη ομάδα στα εισιτήρια με την τρίτη ομάδα στα εισιτήρια. Μιλάμε για τηλεοπτικό συμβόλο. Μιλάμε για εμπορικότητα. Μιλάμε για χρήματα του ελληνικού λαού. Δεν γίνεται να αποφασίζει ο κάθε τυχαίος, ο οποίος διορίζεται συγκεκριμένα κομματικά από μια κυβέρνηση, να αποφασίζει και να δίνει τα δικά μου χρήματα και τα δικά σου χρήματα, επειδή έτσι του είπαν και την Παρασκευή πριν τις εκλογές ο Πρωθυπουργός να λέει 5 ο Τσαλτίδης, 2 ο Τσίψιος. Δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα. Πώς παίρνει 5 ο ένας και 2 ο άλλος. Δεν κατάλαβα. Και ο Άρης Χρήσανθε που είναι ήδη πελάτης από τον προηγούμενο χρόνο. Μόνο στα καθεστώτα υπάρχουν τέτοιες αποφάσεις. Και μόνο στην Ουτρέχτη υπάρχουν τόσα πολλά σόρτς. Λοιπόν, με αυτή την εικόνα να κλείσουμε, νομίζω. Γιατί πρέπει να ολοκληρώσουμε τον πρόγραμμα. Παιδιά, γίνεται χαμός, είναι φοιτητού πολύ. Φωτογραφίες, φωτογραφίες. Είμαστε μπαμπάδες τώρα. Είμαστε μπαμπάδες, δεν κοιτάμε απλά, περνάμε και θα βάζουμε το ωραίο. Αυτός είναι ο λόγος που τα κοιτάμε, αλλά γίνεται χαμός. Δηλαδή οι Αργέννηδες, ελάτε παιδιά. Τα νέα τα παιδιά. Κάπου εδώ. Αν δεν έχετε άδεια, ξέχασα. Και με αυτή την ευχάριστη εικόνα. Με αυτό θα ολοκληρώσουμε. Να ολοκληρώσουμε, γιατί έχει και το φιλικό πάρκο αργότερα, οπότε θα κλείσουμε λίγο νωρίτερα. Να σας αποδεσμεύσουμε στην Ολλανδία. Καλό ρεπό. Αποδεσμεύτε με. Καλό ρεπό. Καλή συνέχεια. Εμείς όπως αντιλαμβάνεστε, θα φάμε κανένα παγωτό. Καμιά κοκακόλα. Τα παιδιά τα ελεύθερα. Τα ελεύθερα τα παιδιά μπορούν να δραστηριοποιηθούν λίγο περισσότερο. Γιατί υπάρχουν δράσεις, να ξέρετε. Υπάρχουν δράσεις εδώ πέρα. Θα σας κλείνω, παιδιά. Άντα, καλό απόγευμα. Γιατί θα ακούσετε να γυρώτερα. Θα κάνω ρεπορτάζ. Αυτά από το Χρήσανθο Τσαλτίδη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο και πάλι στις 5 η ώρα. Καλό σας απόγευμα. Καλό απόγευμα.